Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ μαζί μας, 3η 8 Μαρτίου σήμερα, Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Μαζί τις επόμενες δύο ώρες θα παρακολουθήσουμε αναλυτικά τα θέματα της επικαιρότητας. Φυσικά κυριαρχεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, καθώς η ρωσική εισβολή συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα στην Ουκρανία, προκαλώντας τεράστια καταστροφή στη χώρα, προκαλώντας το κυριότερο τεράστιο ανθρώπινο πόνο και απώλειες αμάχων. Την ώρα που το διπλωματικό παρασκήνιο είναι έντονο, με τον τρίτο γύρο των συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας να ολοκληρώνεται χθες και τις δύο πλευρές να συμφωνούν σε ένα νέο γύρο, η Ρωσία συνέχισε και το χθεσινό βράδυ να σφυροκοπά την Ουκρανία, σπέρνοντας έτσι τον θάνατο σε αμάχους, ακόμη και σε παιδιά. Οι απώλειες αμάχων συνεχίζουν να αυξάνονται, καθώς οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις βομβάρδισαν διάφορες πόλεις στην Ουκρανία. Πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε το ρεπορτάζ με τις τελευταίες εξελίξεις για αυτόν τον ανελαίητο πόλεμο. Στο πρόσωπο της Ουκρανής που κρατάει σφιχτά το παιδί της είναι αποτυπωμένος ο φόβος και ο τρόμος όλων των γυναικών που βιώνουν τη φρίκη του πολέμου. Κύματα προσφύγων εγκαταλείπουν τα σπίτια τους για να σωθούν από τις βόμβες του Πούτιν, όπως γράφει χαρακτηριστικά το πρωτοσέλιδο της η γαλλική εφημερίδα Liberation. Οι Ρώσοι βομβαρδίζουν λισαλέα ουκρανικές πόλεις με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα. Χθες έγινε στόχος σφοδρών βομβαρδισμών η πόλη Σούμι. Η εικόνα τραυματισμένα από τα ρωσικά πυρά παιδιού σοκάρει. Συνολικά περισσότερο από 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικές αεροπορικές επιδρομές του Σούμι στη βορειοανατολική Ουκρανία. Από την άλλη, ανοιχτό το ενδεχόμενο για συμβιβασμούς ως προς τα ζητήματα της Κρυμαίας και του Ντονμπάς άφησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη συνέντευξή του στο ABC το βράδυ της Δευτέρας. Ο Ουκρανός πρόεδρος διαμήνυσε ότι είναι μεν ανοιχτό στο διάλογο, αλλά δεν είναι διατεθειμένος να παραδοθεί. Μπορούμε να συμβιβαστούμε για το πώς θα συνεχίσει η ζωή σε αυτές τις περιοχές, είπε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι μιλάμε για περιοχές που έχει αναγνωρίσει μόνο η Ρωσία και κανένας άλλος. Την ίδια ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών στην Τουρκία, Μεβλούτ Τζαβούσογλου, ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει τριμερή συνάντηση με τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέι Λαυρόφ, και της Ουκρανίας, Ντίμητρο Κουλέμπα. Ο Σεργέι Λαυρόφ και ο Ντίμητρο Κουλέμπα θα βρεθούν στο φόρουμ της Αντάλιας στην Τουρκία. Θα είναι η πρώτη συνάντηση μετά τη ρωσική εισβολή. Στη συνάντηση συμμετέχει και ο Τζαβούσογλου. Είναι πραγματικά γροθιά στο στομάχι οι εικόνες που διαρκώς παρακολουθούμε, με οικογένειες και μικρά παιδιά μέσα στο κρύο να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, να εγκαταλείπουν τις εστίες τους, προκειμένου να σωθούν από αυτήν την επίθεση. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μάλιστα προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις σε ουκρανικά νοσοκομεία, ασθενοφόρα αλλά και σε άλλες εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης έχουν τις τελευταίες ημέρες αυξηθεί ραγδαία και προειδοποίησε μάλιστα ότι η ζωτική σημασία οι ιατρικές προμήθειες εξαντλούνται. Τώρα, με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ταγί Περτογάν, θα συναντηθεί την ερχόμενη Κυριακή, την Κυριακή που έρχεται, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψή του στην Κωνσταντινούπολη. Πάμε να δούμε και αυτό το ρεπορτάζ.
Στις 13 Μαρτίου ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στην Κωνσταντινούπολη που θα διορτάσει την Κυριακή της Ορθοδοξίας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα έχει γεύμα με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατόπιν προσκλήσεώς του. Ο Πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι είναι πάντα ανοιχτό σε συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, πόσο μάλλον υπό τις συνθήκες που έχει δημιουργήσει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, οι δύο χώρες, παρά τις διαφορές μας, αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις σε μια σειρά από προβλήματα. Προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν στη λογική του να λύσουμε προβλήματα και όχι να δημιουργήσουμε περισσότερα, όπως ανέφερε ο κ. Οικονόμου. Στις 13 Μαρτίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στην Κωνσταντινούπολη, όπου θα εορτάσει την Κυριακή της Ορθοδοξίας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Θα συναντηθεί με την αυτού Θεοτάτη Παναγιώτα, τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός θα έχει γεύμα με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρατζίπ Ταγίπ Ερντογάν, κατόπιν προσκλήσεώς του. Ο Πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι είναι πάντοτε ανοιχτός σε συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, πόσο μάλλον υπό τις νέες συνθήκες που δημιουργεί η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Επ' ευκαιρία της μετάβασής του στην Κωνσταντινούπολη, ο Πρωθυπουργός προσκλήθηκε σε γεύμα από τον πρόεδρο Ερντογάν, πρόσκληση την οποία και απεδέχθη. Σε αυτή την δύσκολη συγκυρία για τον κόσμο, οι δύο χώρες, παρά τις διαφορές μας, αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις σε μια σειρά από ζητήματα. Προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν στη λογική του να λύσουμε προβλήματα και όχι να προσθέσουμε και άλλα. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει αλλάξει δραματικά τα δεδομένα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια στην Ευρώπη. Από την άλλη, όμως, έχει ταυτόχρονα διατρανώσει την απερίφραστη καταδίκη της διεθνούς κοινότητας απέναντι σε κάθε μορφή επεκτατισμού και αναθεωρητισμού. Ο Πρωθυπουργός θα προσέλθει στη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο με θετική διάθεση, επικεντρώνοντας στην ουσία και όχι στη ρητορική, χωρίς ψευδεστήσεις και φυσικά χωρίς διαφοροποιήσεις από τις σταθερές και καθαρά διατυπωμένες θέσεις της Ελλάδος, θέσεις οι οποίες εδράζονται στο διεθνές δίκαιο. Όσο αφορά τις δηλώσεις της ΕΛΙΚ, το Μαξίμου κρατά χαμηλούς τόνους, λέγοντας ότι ο εκπρόσωπός τους δεν είναι κυβερνητικός αξιωματούχος έξου και δεν έχει αρμοδιότητα να προκαταλαμβάνει την ατζέντα συζήτηση των δύο ηγετών. Θα τα δούμε και πιο αναλυτικά αυτά τα θέματα και μέσα από ρεπορτάζ στη συνέχεια της εκπομπής μας και φυσικά μέσα από το σχολιασμό. Τώρα, αυτό που περιμένουμε είναι ο Φίλιππος. Και τι είναι ο Φίλιππος? Είναι τα νέα έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να πλήξουν και τη χώρα μας. Αυτή την κωδική ονομασία έχουν λάβει από τους μετεωρολόγους. Ψυχρές αέριες μάζες από τη Βόρεια Ευρώπη θα κινηθούν νοτιότερα και θα επηρεάσουν και την δική μας χώρα. Κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι οι πολύ χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Θα είναι κατά τόπους ισχυρός παγετός, αλλά και χιονοπτώσεις, έντονες χιονοπτώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα. Πάμε σε αυτό το σημείο μαζί να παρακολουθήσουμε τις προγνώσεις των μετεωρολόγων για αύριο Τετάρτη σε ολόκληρη τη Θεσσαλία και επιστρέφουμε. Ελάτε αναλυτικά να ξεκινήσουμε να βλέπουμε τα θέματα της σημερινής επικαιρότητας. Καλωσορίζουμε μαζί μας τη Σοφία Κοντοθανάση. Καλησπέρα, Σοφία μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βάσο, και καλή Σαρακοστή να έχουμε, μια και δεν τα πάμε χθες καθαρά Δευτέρα. Καλή Σαρακοστή.
Καλή Σαρακοστή και από ό,τι φαίνεται ο χιονιάς δεν λέει να μας αφήσει. Όχι, ο Μάρτιος συνεχίζει τη γνωστή πορεία του, έτσι είναι ακάθεκτος. Και η αλήθεια είναι ότι και στη διάρκεια του τριημέρου ήταν μικρά τα διαλύματα που μας έδωσε με ηλιοφάνεια. Τις περισσότερες ώρες συννεφιά, ακόμη και βροχοπτώσεις και έντονες. Βροχή, κρύο. Είχαμε έτσι ένα τριήμερο μάστατο καιρό, τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά εδώ φαίνεται ότι ο Φίλιππος έρχεται μάλλον για να μείνει. Γιατί έχουμε ένα διπλό κύμα κακοκαιρίας μέσα στην εβδομάδα. Μάλιστα, το πρώτο έρχεται αύριο. Θα δούμε μια μικρή βελτίωση και από την Πέμπτη το βράδυ. Εδώ φαίνεται ότι πλήττεται κυρίως η Θεσσαλία, γιατί θα έχουμε χιονοπτώσεις ακόμη και στα παιδινά. Οι προβλέψεις λένε ότι ίσως, μάλλον πολλές οι πιθανότητες, να δούμε χιόνια ακόμη και μέσα στις πόλεις. Για παράδειγμα, στα Τρίκαλα λένε τουλάχιστον 30 πόντους χιονιού μέσα στην πόλη. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι έχουμε ένα τελευταίο, όπως όλα δείχνουν, κύμα κακοκαιρίας του χειμώνα. Ο Μάρτης είναι σίγουρα γδάρτης και δεν βοηθά σε καμία περίπτωση την τσέπη και την ψυχολογία. Ο κύριος Στεφάνης Στακούδης, ο γνωστός μετεωρολόγος, που πάντοτε έτσι μας ενημερώνει για τις επόμενες ημέρες. Τα είχε πει τις προηγούμενες εβδομάδες. Έτσι και πολύ καιρό πριν. Ναι. Εγώ θυμάμαι, έλεγα, μα είναι δυνατόν, λέω Μάρτι. Μου λέει, θα δεις ότι ο Μάρτιος δεν θα μας καλωσορίσει, λέει, και με τις καλύτερες διαθέσεις. Θα είναι χειμωνιάτικος ο καιρός. Να λοιπόν, που αυτό το κύμα κακοκαιρίας που φαινόταν εδώ και αρκετές εβδομάδες, ήταν μια εκτίμηση τότε. Τώρα είναι μια πρόβλεψη. Mm-hmm. Και πριν από λίγη ώρα είχαμε και ένα δελτίο τύπου από την πολιτική προστασία της περιφέρειας Θεσσαλίας για να είναι σε ετοιμότητα οι πάντες, γιατί φαίνεται ότι αυτό το κύμα κακοκαιρίας, ο Φίλιππος, έρχεται και θα φέρει προβλήματα, όπως όλα δείχνουν, γιατί θα έχουμε χιονοπτώσεις ακόμη και στα παιδινά. Άρα λοιπόν και θα είναι και μια, θα έχει και διάρκεια, έτσι, θα ξεκινήσει. Αυτό είναι. Από αύριο. Τη μία θα έχει ένταση στα καιρικά φαινόμενα και από την άλλη θα έχει διάρκεια. Δηλαδή, μέχρι και τη Δευτέρα. Μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα τουλάχιστον και μετά βλέπουμε. Οπότε πάμε, Σοφία, πιο αναλυτικά να παρακολουθήσουμε τον κύριο Θεοφάνη Τακούδη. Πάντα τον παρακολουθούμε έτσι με προσοχή, καθώς βλέπουμε τι έρχεται τις επόμενες ημέρες. Ακριβώς. Και τι μας περιμένει. Δεν έχουμε δεν έχουμε έτοιμο το ρεπορτάζ. Θα το παρακολουθήσουμε στη συνέχεια. Εξάλλου έχουμε μέρες μπροστά μας για να μας δώσει τις προβλέψεις και όσο πλησιάζει. Σε κάθε περίπτωση ας είμαστε όλοι προετοιμασμένοι. Να μην ξεχνάμε τις συμβουλές, τις υποδείξεις από τις αρμόδιες κάθε φορά υπηρεσίες. Προσεκτική και όταν εκδηλωθούν αυτά τα έντονα καιρικά φαινόμενα, το κυριότερο να αποφεύγονται άσκοπες μετακινήσεις. Κυρίως. Θα είμαστε εδώ να τα λέμε έτσι κι αλλιώς. Επόμενες ημέρες θα είναι ημέρες που σίγουρα θα έχει έτσι καιρικά φαινόμενα δύσκολα. Υπομονή. Χειμώνας είναι από ό,τι φαίνεται, θα περάσει και ημερολογιακά 15 του Μάρτη και μετά ξεκινάει η Άνοιξη. Ακριβώς, οπότε λίγο έμεινε για να πάμε κανονικά μετά στην Άνοιξη. Πάμε να συνεχίσουμε, Σοφία. Mm-hmm. Παγκόσμια ημέρα γυναίκα σήμερα, έτσι, και τι δράσεις είχαμε. Να μην το ξεχνάμε αυτό, αν και η γυναίκα θα πρέπει να τιμάται κάθε μέρα, αν το ξέρεις καλά, εργαζόμενη γυναίκα, σύζυγος, μητέρας, πολλαπλός ρόλος της γυναίκας. Και μάλιστα φέτος οι πάντες, πραγματικά όλες οι εκδηλώσεις έχουν στρέψει, όπως βλέπεις και σε πολλές εκδηλώσεις που από το πρωί ξεκίνησαν, με το βλέμμα στραμμένο στις μητέρες, στις γυναίκες του πολέμου, της Ουκρανίας. Κανένας δεν μπορεί να ξεχάσει αυτές τις γυναίκες. Είτε μείναν να πολεμήσουν, είτε αγκαλιάζοντας τα παιδιά τους και αφήνοντας πίσω τους συζύγους, φεύγουν. Οπότε καταλαβαίνεις ότι το φετινό μήνυμα είχε και ένα διαφορετικό χαρακτήρα. Έτσι λοιπόν, εμείς σήμερα συναντήσαμε τις γυναίκες, οι οποίες είναι συνταξιούχοι, αλλά βεβαίως αγωνίζονται ακόμη και σήμερα. Μοίρασαν βεβαίως λουλούδια, ένα γαρίφαλο στις γυναίκες, στην κεντρική πλατεία της πόλης, αλλά και ενημερωτικά φυλάδια που μέσα από αυτά έστελναν τα δικά τους μηνύματα. Και κυρίως επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα, τους πολλούς τελευταίους μήνες, θα πω εγώ, έχουμε και τις πολλές γυναικοκτονίες, τη βία, έτσι, που βιώνει η γυναίκα, αλλά και τα απίστευτα ποσοστά της ανεργίας. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι ο ρόλος της γυναίκας είναι σημαντικός, είναι πολλαπλός, θα πρέπει να στηρίζεται η γυναίκα και μέσα από αυτή τη δράση των γυναικών νομίζω ότι έχουμε να λάβουμε πολλά μηνύματα από τις γυναίκες που, αναλαμβάνω, έχουν σταματήσει την εργασία τους, είναι συνταξιούχοι, αλλά το παλεύουν και στέλνουν τα δικά τους μηνύματα. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ, Σοφία.
Αψηφώντας το κρύο και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, μέλη της Ένωσης Συνταξιούχων Καλάρισας, της Ένωσης Γυναικών και της Επιτροπής Ειρήνης βρέθηκαν στην κεντρική πλατεία της πόλης. Όπως εξήγησαν, στόχος τους ήταν να τιμήσουν αγωνιστικά την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας και να διαμαρτυρηθούν ενάντια στον εμπεριαλιστικό πόλεμο, στην ακρίβεια, στη φτώχεια, την εκμετάλλευση αλλά και τη βία. Το σωματείο μας τιμά την 8η Μάρτη, την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας που αγωνίζεται και διεκδικεί τα σύγχρονα δικαιώματά της. Η ιστορία βέβαια ξεκίνησε από πολύ μακριά, από το 1857 που ξεσηκώθηκαν και ζητούσαν οι γυναίκες ίσες αμοιβές, καλύτερες συνθήκες δουλειάς και δικαίωμα ψήφου. Από τότε πολύ μεγάλος αγώνας έγινε για τις γυναίκες της εργατικής τάξης. Έτσι και εμείς σήμερα διεκδικούμε τις σύγχρονες ανάγκες μας, που δυστυχώς όσο εξελίσσεται η κοινωνία, η τεχνολογία και οι επιστήμες, δεν ζούμε καλύτερα. Υπάρχει πολύ μεγάλη βία, υπάρχει πόλεμος, ο οποίος είναι ό,τι χειρότερο, και καταδικάζουμε τον πόλεμο που γίνεται στην Ουκρανία, διότι οι λαοί δεν σκοτώνονται για τα δικά τους συμφέροντα, σκοτώνονται για τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Ποιος θα ελέγξει τους δρόμους ενέργειας και ποιος θα κερδίσει περισσότερα. Γι' αυτό λοιπόν τον καταδικάζουμε αυτόν τον πόλεμο. Η χώρα μας να μην πάρει καμία ενεργή συμμετοχή σε αυτόν τον πόλεμο, κανένας φαντάρος να μην φύγει έξω από τα σύνορά μας, και καλούμε όλες τις συναδέλφισες να συσπηρωθούν στο σωματείο να οργανώσουμε τον αγώνα ενάντια στην μεγάλη ακρίβεια που τσακίζει κάθε νοικοκυριό. Δεν υπάρχει σπίτι που δεν πλήττεται από την ακρίβεια στο ρεύμα, στην ενέργεια, στα τρόφιμα κατά συνέπεια, ενώ οι μισθοί και οι συντάξεις παραμένουν καθυλωμένοι στα ίδια επίπεδα. Αγωνιζόμαστε λοιπόν για όλες τις σύγχρονες ανάγκες μας και καλούμε όλο τον κόσμο, αντί να γανακτεί από τον καναπέ του και να βρίζει, να βγει στο δρόμο και να διεκδικήσει μαζί στο σωματείο με εμάς. Κράτοντας κοκκίνα λουλούδια αλλά και πανό, γυναίκες έστειλαν το δικό τους μήνυμα για ισότητα αλλά και ειρήνη μεταξύ των λαών. Θα χαιρετήσουμε και θα παλέψουμε και θα φωνάξουμε για την εκμετάλλευση, για τη βία. Παλεύουμε για χειραφέτηση. Παλεύουμε για ισοτιμία. Παλεύουμε για να σταματήσει αυτή η μορφή βίας ενάντια στις γυναίκες σε όλο τον κόσμο, της γυναίκας η οποία είναι η μάνα, η κόρη, η αδερφή, είναι αυτή που μπαίνει ασπίδα για να σταματήσει η βία και η εκμετάλλευση και η πόλεμη, είναι αυτή που δεν θα θυσιάσει ποτέ και για κανένα λόγο καμιά ζωή για τίποτα. Να σημειωθεί ότι οι γυναίκες μοίρασαν λουλούδια στις διερχόμενες γυναίκες. Μάλιστα, πολλές οι δράσεις σήμερα σε πολλές περιοχές της Θεσσαλίας και παντού ανά την Ελλάδα για αυτή τη σημερινή ημέρα, με το βλέμμα όλων στραμμένο στις γυναίκες της εμπόλεμης ζώνης. Σοφία. Σίγουρα, δεν νομίζω ότι αυτή η εικόνα που βλέπουμε συνεχώς στις μάνες να κρατούν τα παιδιά, ηλικιωμένες γυναίκες να προσπαθούν να φύγουν από τη δύνη του πολέμου, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να το ξεχάσει. Αυτές οι εικόνες λοιπόν κυριαρχούν. Τώρα, εξαιτίας του πολέμου φυσικά, η πανδημία έχει περάσει σε δεύτερο πλάνο. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν συνεχίζουμε να έχουμε νέες μολύνσεις, παραμένει η μεταδοτικότητα, αλλά ωστόσο εκείνο που παραμένει και είναι ενθαρρυντικό, ότι δεν δίνει σοβαρά περιστατικά, ότι δεν χρειάζεται ασθενείς που νοσούν από κορονοϊό να νοσηλευτούν στο νοσοκομείο. Και έτσι έχουμε, συνεχίζουμε και έχουμε άδειες κλίνες. Ακριβώς. Τα λες πάρα πολύ σωστά και μιλήσαμε σήμερα με τον κύριο Απόστολο Κομνό, τον διευθυντή της ΜΕΘ, πόσες φορές έχει συνομιλήσει μαζί του εδώ στη μεσημεριανή εκπομπή, δίνοντας έτσι την πολύ άσχημη εικόνα και την πίεση που δέχονταν τα νοσοκομεία. Mm-hmm. Όταν λοιπόν τον ακούς και είναι αισιόδοξο και κυρίως μας δίνει αριθμούς που δεν τους πιστεύεις. Γιατί κάποτε μιλούσαμε κοντά στους 30 με 40 νοσηλίες την ημέρα, εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό, και τώρα έχουμε μόλις 14 άτομα να νοσηλεύονται με κορονοϊό. Και βεβαίως οι περισσότερες κλίνες της ΜΕΘ είναι κενές, και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Ωστόσο, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Τίποτε δεν έχει τελειώσει. Όπως ίδιος είπε, μπορεί να βγάλαμε τις μάσκες στους εξωτερικούς χώρους, αλλά πρέπει να τηρούμε τα μέτρα, γιατί αν δεν εξεμβολιαστεί και σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, εκεί κινδυνεύεις. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Και κάτι σημαντικό πριν δούμε και τις δηλώσεις, βάζω να πούμε ότι αύριο στο εμβολιαστικό κέντρο του Γενικού Νοσοκομείου ξεκινά και το εμβόλιο της Novavax. Και να το έχουμε και αυτό υπόψη. Αν και δυστυχώς, όπως δείχνουν τα στοιχεία, έχει μειωθεί αισθητά ο αριθμός όσων πάνε για το εμβόλιο. Είτε έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους, είτε κάποιοι ακόμη επιμένουν να μην θέλουν να εμβολιαστούν. Μπαίνει όμως ένα εμβόλιο στη φαρέτρα των επιστημονικών
επιστημόνων. Συνεχίζουμε να λέμε ότι είναι επιλογή του καθενός αν θέλει να εμβολιαστεί. Είναι όμως ένα καινούριο εμβόλιο που έφτασε και στη χώρα μας. Και ξεκινά και από αύριο. Ξεκινά να διατίθεται από αύριο. Mm-hmm. Πάμε να δούμε τις δηλώσεις πιο αναλυτικά, Σοφία. Σε ύφεση είναι ο κορονοϊός στη Λάρισα με μόλις 14 άτομα νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, ενώ οι εισαγωγές ασθενών έχουν μειωθεί αισθητά. Όσον αφορά το κορονοϊό, έχουμε ύφεση, έχουμε λιγότερα περιστατικά τα οποία πλέον χρειάζεται να εισαχθούν στην κλινική. Αυτή τη στιγμή έχουμε 18 περιστατικά και έχουμε υπερεπάρκεια κλινών, είναι 46 κλίνες, 18 περιστατικά COVID. Ελπίζουμε ότι έτσι θα συνεχίσουμε, τώρα που ελπίζουμε και ο καιρός να ξανοίξει, άνοιξη έχουμε και να μειωθούν ακόμα περισσότερο τα περιστατικά. Στη ΜΕΘ, όπως και σε όλα τα νοσοκομεία της περιφέρειάς μας, υπάρχουν κενά κρεβάτια, ήδη έχουμε προχωρήσει αναδιάταξη των κλινών ΜΕΘ. Δεν χρειάζεται τόσες πολλές κλίνες. Υπάρχουν ελεύθερα κρεβάτια σε όλα τα νοσοκομεία. Από αύριο ξεκινά και ο εμβολιασμός της Novavax στο εμβολιαστικό κέντρο του Γενικού Νοσοκομείου. Από αύριο ξεκινάμε σαν μοναδικό κέντρο σε όλη την περιφέρεια, στη Λάρισα, στο νομό, το Novavax, το καινούριο εμβόλιο. Όσον αφορά τους άλλους εμβολιασμούς, τώρα πλέον είναι πολύ λίγοι. Αυτοί που ήταν να εμβολιαστούν εμβολιάστηκαν, οι άλλοι που δεν θέλουν δεν εμβολιάστηκαν. Γενικότερα πώς τη βλέπετε την πορεία της πανδημίας? Είμαστε σε μια ύφεση, για ενδημικότητα ακόμα δεν μιλάμε, πιθανόν να φτάσουμε γρήγορα, αλλά αυτό απομένει να το δούμε. Άρα δεν πρέπει να εφησυχάζουμε? Όχι βέβαια, έχουν καταργηθεί βέβαια σε ανοιχτούς χώρους οι μάσκες. Αλλά εδώ μέσα είμαστε υποχρεωμένοι σε κλειστούς χώρους να τις φοράμε ακόμα. Ο κόσμος πρέπει να προσέχει. Τα μέτρα τα ξέρουν πλέον όλοι. Από εκεί και πέρα θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα τελειώσουμε σύντομα, αν δεν υπάρξει καινούρια μετάλλαξη. Να σημειωθεί πως ήδη έχουν επιβληθεί και πρόστιμα για τους ανεμβολίαστους άνω των 60. Μάλιστα. Τώρα, Σοφία, οι επιχειρήσεις παντού στην Ευρώπη, στη χώρα μας και φυσικά στην περιοχή μας συνεχίζουν να βιώνουν τον πόλεμο από τις αυξημένες τιμές, από τη λεγόμενη ενεργειακή κρίση, όσο πάει και χειροτερεύει η κατάσταση εξαιτίας και του πολέμου. Ναι. Και πρόσθετη ανησυχία είναι τι θα γίνει με σιτηρά που έρχονται από Ρωσία και Ουκρανία, καθώς λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες ότι τα αποθέματα στερεύουν. Μιλούμε για το σκληρό σιτάρι, το 30% έτσι, των σκληρών σιταριών τα παίρνουν από τη Ρωσία και την Ουκρανία. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία. Εμείς σήμερα συναντήσαμε τον πρόεδρο των Αρτοπιών Ελλάδος, ο οποίος τυχαίνει να είναι και Λαρισαίος, ο κ. Μιχάλης Μούσιος, που μας έδωσε ακριβώς αυτή την εικόνα. Την έδινε ανησυχία, γιατί από τη μία έχουν να αντιμετωπίσουν τη σκληρή πραγματικότητα που είναι η ενεργειακή κρίση, τους υπέρογκους λογαριασμούς, που εκείνοι που πλήρωναν 1.000 ευρώ, για παράδειγμα, ρεύμα, πλέον καλείς να πληρώσει έως και 3.000 ευρώ. Καταλαβαίνεις, διπλασιασμό του λογαριασμού της ΔΕΗ, ένας λογαριασμός από τους πόλους που έχουν να πληρώσουν, αλλά την ίδια ώρα δυστυχώς υπάρχει και πολύ μεγάλη ανησυχία τι θα γίνει με τις πρώτες ύλες, τι θα γίνει με το σκληρό σιτάρι, γιατί τα αποθέματα, όπως λες, τελειώνουν. Μην ξεχάσετε ότι ξεκίνησε ένας πόλεμος που κάποιοι λέγανε σε 2, σε 3, σε 4 μέρες θα τελειώσει και είμαστε ήδη στη 13η ημέρα και από ό,τι φαίνεται ο πόλεμος καλά κρατεί. Άρα λοιπόν είναι εύλογη ανησυχία και των επιχειρηματιών, γιατί πρέπει να τα σκεφτούμε. Σκεφτόμαστε όλα. Προφανώς ο πόλεμος πρέπει να πάψει και το θέλουμε όλοι, να επέλθει η ειρήνη, αλλά ωστόσο οι επιχειρηματίες ανησυχούν. Ανησυχούν για το πώς και οι ίδιοι θα προσπαθήσουν, έτσι θα επιβιώσουν, γιατί είπαμε ότι είναι και η οικονομία από τη μία πλευρά και από την άλλη είναι και οι πρώτες ύλες. Είναι πολύ ρευστό το τοπίο, όπως διαμορφώνεται. Κανείς δεν μπορεί να κάνει κάποια ασφαλή πρόβλεψη για τα όσα συμβαίνουν, γιατί οι εξελίξεις είναι καθημερινές. Επομένως, η ανησυχία εντείνεται και οι αρτοποιοί δίνουν τώρα ένα στίγμα από τα όσα μπορεί να συμβούν στη συνέχεια στην αγορά και γενικότερα με διάφορες ελλείψεις που μπορεί να αντιμετωπίσουμε όλοι. Πάμε όμως να ακούσουμε. Και μάλιστα χθες, να σου πω, συγγνώμη Βάσο, χθες είχαμε τις λαγάνες, την παραδοσιακή λαγάνα. Θα περίμενε κανείς ότι πραγματικά θα γινόταν το αδιαχώρητο. Δεν μπορεί κανείς να πει να μιλήσει για τέτοιες εικόνες. Ήταν μειωμένη η κίνηση και ούτε οι αρτοποιοί μπορούν σε μία ημέρα να πούν ότι
έβγαλαν το κέρδος και τα έξοδά τους για τη βδομάδα, για το μήνα, σε καμία περίπτωση. Και πολλά χρόνια καλύπτω ένα ρεπορτάζ που έχει να κάνει με τους χαρταϊτούς. Πάω στην σκεπαστή αγορά της Νεάπολης. Ελάχιστοι χαρταϊτοί πάντως πέταξαν χθες. Όχι ελάχιστοι. Τι να σου πω, ήρθαν μικροπολιτές από την Αθήνα. Και όταν φτάσαμε να κάνουμε το ρεπορτάζ, ήταν έτοιμοι να βάλουν τα κλάματα. Λέγανε οι άνθρωποι ότι ούτε καν τα έξοδα δεν έχουμε βγάλει πλέον, γιατί δεν έχουμε πουλήσει, δεν πουλάμε χαρταϊτούς. Και μιλούμε για 5 ευρώ, για 10 ευρώ. Τη χαρά δηλαδή του παιδιού. Ακριβώς. Ούτε και αυτοί, ούτε αυτά τα έξοδα μπόρεσαν οι άνθρωποι να βγάλουν. Μια πολύ δύσκολη πραγματικά περίοδο. Πάμε να παρακολουθήσουμε πιο αναλυτικά, Σοφία, τον κύριο Μούσιο, τι λέει για την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει αυτή την ώρα τα αρτοπία όλη τη χώρα και φυσικά στη Θεσσαλία. Βέβαια. Μπορεί η αύξηση της αγοραστικής κίνησης χθες καθαρά Δευτέρα να έφερε χαμόγελο στους αρτοπιούς, αφού υπήρξε μεγάλη αγοραστική κίνηση. Ωστόσο, η ενεργειακή κρίση απειλείται οικονομικά των αρτοπιών που βλέπουν συνεχώς τα εισόδα τους να μειώνονται. Τον πλήττηκε πάρα πολύ σημαντικά. Έχουμε από το τελευταίο διάστημα και περιμένουμε και σημαντικές αυξήσεις τις επόμενες ημέρες στα άλευρα εξαιτίας της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Είναι δύσκολη κατάσταση. Χρειάζεται, θα έλεγα, άμεσα παρέμβαση από το κράτος, τουλάχιστον να συγκρατηθούν οι τιμές. Οι τιμές σε όλα τα προϊόντα που προμηθευόμαστε για την παραγωγή των προϊόντων άρτου, κάθε μέρα, κάθε καινούριο τιμολόγιο είναι και αυξημένο. Είναι ανεξέλεγκτες. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Είναι σε δύσκολη θέση και τα αρτοπία της χώρας μας, αλλά και γενικά όλες οι επιχειρήσεις. Χαρακτηριστικά θα πω ακόμη μια φορά ένα μικρό αρτοπείο από 1.000 ευρώ ρεύμα που πληρώνει 3.000. Ένα μεσαίο από 2.000, 6.000. Και αναφέρομαι μόνο στην ηλεκτρική ενέργεια. Παράλληλα τα ίδια κόστη είναι και για το αέριο και για τις πρώτες ύλες που αυξάνουν καθημερινά. Φόβοι ωστόσο υπάρχουν και για την επάρκεια των αλεύρων λόγω πολέμου στην Ουκρανία. Έχουμε αποθέματα για 2 μήνες στη χώρα μας. Παγκόσμια υπάρχουν αποθέματα. Τα έχουμε σιτηρά, ιδιαίτερα τα μαλακά, γιατί σκληρά έχουμε και σαν χώρα αποθέματα, έχουμε δική μας παραγωγής, αλλά η τιμή θα φτάσει στα ύψη. Να σας πω ότι αυτές τις ημέρες, ενώ η τιμή των σιτηρών καθημερινά αυξάνεται από 297 ο τόνο στο μαλακό σιτάρι, έχει ξεπεράσει τα 400 ευρώ, δεν υπογράφονται ακόμη συμβόλαια, γιατί περιμένουν. Παίζεται, θα έλεγα, και ένα κερδοσκοπικό παιχνίδι, γιατί είναι η ευκαιρία στους μεγάλους κερδοσκόπους, γιατί περιμένουν ακόμη να αυξηθεί κι άλλο η τιμή. Να σημειωθεί πως η Ελλάδα εξάγει το 30% των αλεύρων από Ρωσία αλλά και Ουκρανία. Και να κλείσουμε, Σοφία, με ένα δικαστικό ρεπορτάζ. Ένας κατηγορούμενος αθωώθηκε μετά από 18 χρόνια. Ακριβώς. Για μια υπόθεση που τη θυμόμαστε όλοι μας, είχε συγκλονίσει το Δημήνι του Βόλου, εκεί όπου μια 71χρονη γυναίκα είχε βρει τραγικό θάνατο, μπήκαν να τη ληστέψουν και βρήκε ασφυκτικό και πολύ άσχημο πραγματικά θάνατο. Ο 44χρονος άνδρας πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε 11 χρόνια κάθριξη στο δασαδικαστήριο της Καρδίτσας. Στο εφετείο λοιπόν, στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Λάισας χθες, αθωώθηκε μετά από 18 ολόκληρα χρόνια. Και εδώ, όπως καταλαβαίνεις τώρα, είναι μια υπόθεση που δυσκολεύω ακόμα περισσότερο με την έννοια ότι δεν είχε βρεθεί ο δολοφόνος. Γιατί αν αθώθηκε ένας 44χρονος άνδρας, εδώ θα πρέπει λοιπόν πάλι να ξεκινήσει να λυθεί ο γρίφος για το ποιος τελικά ήταν ο δολοφόνος της 79χρονης γυναίκας. Ωστόσο, χαμόγελα για τον ίδιο, έστω και μετά από αυτή την περιπέτεια την οποία έζησε και τη φυλάκισή του μετά από αρκετούς μήνες, είναι ελεύθερος. Αθώθηκε λοιπόν που αμυψηφεί ο 40χρονος άνδρας. Σοφία, σε ευχαριστώ για την ενημέρωση. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια και πάμε να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ. Με ανακούφιση έγινε αποδεκτή η απόφαση του μικρού ορκωτού εφετείου Λάισας, σύμφωνα με την οποία 44χρονος που είχε παραπεμφθεί κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κρίθηκε πανηγυρικά αθώος. Η απόφαση του μικρού ορκωτού δικαστηρίου Λάισας έκρινε ανατρεπτική με δεδομένο ότι πρωτόδικα στις 3 Ιουνίου του 2021 ο κατηγορούμενος είχε επαμψηφεί κριθεί ένοχος από το μικρό ορκωτό δικαστήριο της Καρδίτσας, επιβάλλοντας τότε ποινή κάθριξης 11 ετών. Ενώ στον δεύτερο βαθμό του μικρού ορκωτού Λάισας τον έκρινε αθώο και έπειτα από τόσους μήνες φυλάκισης
φυλάκισης, ο 44χρονος αφέθηκε ελεύθερος. Η δικαστική εξέλιξη αποδίδει πρόσθετο ενδιαφέρον στην υπόθεση, καθώς μετά από την αθωωτική απόφαση, στην πραγματικότητα δεν έχει βρεθεί ακόμη ο δράστης μιας βίαιης δολοφονίας που έγινε στο διμήνι του Βόλου 28 Απριλίου του 2002 με θύμα μία 79χρονη. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο άγνωστος ακόμη και σήμερα δράστης, αφού εισήλθε στην οικία της 79χρονης παραβιάζοντας την ξύλινη εξώπορτα αυτής με αιχμηρό αντικείμενο και αποκολλώντας με δεσέδες, επιτέθηκε με ιδιαίτερα σκληρότητα εναντίον της και τη σκότωσε, προξενώντας αυτήν κάταγμα. Η οδούς σωστού, πολλαπλές κακώσεις κεφαλής, τραχύλου και θώρακος, διαθλώντος οργάνου και διατένωνος της νήσωνος οργάνου. Η δολοφονία έγινε 28 Απριλίου 2002 και 79χρονη βρέθηκε νέκρη στο σπίτι της δύο ημέρες μετά στις 30 Απριλίου. Πάμε να συνεχίσουμε και με άλλα θέματα της σημερινής ημέρας. Η Ιωάννα Μπουροπούλου είναι εδώ να μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Ιωάννα. Καλησπέρα, Βάσο. Οι ληστές φαίνεται ότι δεν έχουν ούτε τρίμερα, ούτε αποκριές, ούτε τίποτα, έτσι, καθώς είχαμε μία ληστεία υπό την απειλή μάλιστα μαχαιριού σε πρακτορείο ΟΠΑΠ στο Βόλο. Ναι, και μάλιστα σε πολύ κεντρικό σημείο της πόλης, στην οδό Γλαβάνη, το Σάββατο το βράδυ. Ένας ληστής μπήκε μέσα και με μαχαίρι απείλησε την υπάλληλο του καταστήματος για να του δώσει όλα τα χρήματα. Η λία είναι περίπου 4.000 ευρώ. Η υπάλληλος του πρακτορείου, η κυρία Δημοπούλου Μαριάννα, μίλησε στην κάμερα του Άστρα για αυτή την τραυματική εμπειρία που είχε. Όπως τόνισε, η ληστεία έγινε γύρω στις 9 η ώρα το βράδυ και είχε μέσα δύο πελάτες. Μια ώρα με κίνηση, έτσι. Ναι, ναι. Στους δρόμους. Σάββατο βράδυ 9 η ώρα μιλάμε για θρασίτατο άτομο πέραν του τρόμου που προκάλεσε. Ναι, και υπήρχαν μέσα ήδη δύο πελάτες οι οποίοι δεν κατάλαβαν ότι. Ο ένας δεν κατάλαβε ότι έγινε ληστεία και καθόταν αμέριμνος, ενώ ο άλλος έτρεξε έξω να γλιτώσει. Η ίδια μας είπε ότι ο ληστής είχε πάει δύο ώρες νωρίτερα για να κάτσει και να παίξει τυχερά παιχνίδια και μετά πήγε με την κουκούλα και καλυμμένο το πρόσωπο για να τη ληστέψει. Η αστυνομία διερευνά την υπόθεση και ψάχνει το ληστή μέσα στα πλαίσια του αυτοφόρου. Πάμε να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ. Το περιστατικό που σημειώθηκε στο πρακτορείο ΠΑΠ στην οδό Γλαβάνη το απόγευμα του Σαββάτου σοκάρει. Θύμα ληστείας έπεσε μια νεαρή γυναίκα κοντά στα 30, υπάλληλος του πρακτορείου ΠΑΠ. Άγνωστος άνδρας, όπως αποκαλύφθηκε, μπήκε στο πρακτορείο, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και απείλησε πιθανώς με χμηρό αντικείμενο την υπάλληλο, αποσπώντας ποσό πάνω από 3.000 ευρώ. Η γυναίκα συγκλονισμένη τοποθετήθηκε στις τηλεοπτικές κάμερες για το περιστατικό που βίωσε. Ήρθε ένας άνθρωπος, σαν πελάτης, χωρίς να κάνει κάποια κίνηση ιδιαίτερη. Συνέχισε, έπαιξε κανονικά και έφυγε. Και μετά από δύο ώρες περίπου ήρθε και μπήκε μέσα με κουκούλα και καλυμμένο το πρόσωπό του μέχρι εδώ. Μπήκε μέσα, ήρθε πίσω από τον μπάγκο, έβγαλε ένα μαχαίρι. Σταματούσε εδώ στην άκρη, δεν μπορούσα να πάω κάπου. Μου ζήτησε τα λεφτά, άνοιξε το σιρτάρι, του τα έδωσα. Μου ζήτησε κι άλλα, ξανά με το μαχαίρι, και του έδωσε και κάποια άλλα που είχαμε. Τα πήρε και έφυγε. 20 δευτερόλεπτα η όλη διαδικασία. Το είχε ακουμπήσει πάνω μου, δεν με ακουμπούσε το μαχαίρι, αλλά ήταν σε αυτή την κίνηση εδώ, γιατί εδώ ακριβώς στεκόμουν εγώ και ήταν ακριβώς εδώ πέρα. Τον συνεργό του στην προηγούμενη ληστεία τον συλλάβανε, έμαθα. Και κρεμεί η σύλληψη του συγκεκριμένου. Δεν σκέφτηκα να αντιδράσω σε καμία περίπτωση. Με τρόμαξε πολύ η εικόνα του μαχαιριού. Οπότε φοβήθηκα ότι σίγουρα δεν θα μείνει μόνο στη ληστεία, ότι θα κάνει κακό και σε μένα. Αφού δεν έγινε αυτό, εντάξει, προχωράμε, περιμένουμε στη σύλληψη και αυτό. Η αστυνομία πάντως έχει εξαπολύσει ανθρωποκίνητο για τη σύλληψη του ανδρός. Την προανάκριση διενεργεί υπό Διεύθυνση Ασφάλειας Βόλου. Σοκαρισμένη ακόμη η γυναίκα, παρακολουθήσαμε τις δηλώσεις της, δεν έχει ξεπεράσει αυτή την τραυματική εμπειρία και είναι απόλυτα. Δεν ξεπερνιέται κιόλας αυτό. Ναι, ακριβώς. Είναι πολύ δύσκολο να απειλήσουν τη ζωή σου με μαχαίρι. Παρακολουθήσαμε, είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος με τον οποίο μας μετέφερε αυτό το περιστατικό. Η έρευνα της αστυνομίας, ωστόσο, είναι σε εξέλιξη. Τώρα, Ιωάννα, είχαμε ένα τραγικό περιστατικό, ένα τροχαίο, από το οποίο
Όμως ένας 68χρονος άντρας κατέληξε τελικά στα τραύματά του, έχασε τη ζωή του εξαιτίας αυτού. Ναι, πρόκειται για ένα τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο δρόμο προς το Δημήνη. Ο άτυχος άντρας επέβαινε με το τρίκυκλό του όταν ένα γιο ταχύ ήρθε από πίσω και τον παρέσυρε. Ο 25χρονος οδηγός του αυτοκινήτου διέφυγε του σημείου και άφησε τον άνθρωπο κάτω στο έδαφος. Ευτυχώς οι κάτοικοι της περιοχής που άκουσαν τη σύγκρουση κάλεσαν αμέσως στενοφόρο, το οποίο όπως μας είπαν ήρθε πάρα πολύ γρήγορα και μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο του Βόλου. Δυστυχώς όμως λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του και πέθανε. Πάμε να δούμε και αυτό το ρεπορτάζ. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 25χρονος που ενεπλάκη στο τροχαίο και παρέσυρε τον 68χρονο είχε κατεύθυνση από Βόλο προς Δημήνη και συγκρούστηκε με τοπικά με το προπορευόμενο τρίκυκλο μοτοποδήλατο που οδηγούσε ο 68χρονος, το οποίο κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση. Η συνέπεια του τροχαίου ήταν ο σοβαρός τραυματισμός του οδηγού του τρικύκλου του 68χρονου, ενώ σημειώθηκαν και υλικές ζημιές στα οχήματα. Ο οδηγός του αυτοκινητού, 25χρονος, εγκατέλειψε πάντως στον τόπο του ατυχήματος, χωρίς να δώσει την αναγκαία βοήθεια τον τραυματία. Στη συνέχεια, ο 68χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο του Βόλου, αλλά τελικά υπέκυψε στα τραύματά του. Κάτοικοι της περιοχής πάντως μιλούν για ένα σημείο με μεγάλη επικινδυνότητα και ζητούν την παρέμβαση της πολιτείας και κάθε αρμόδιας αρχής, ώστε να επιληθούν τα προβλήματα που υπάρχουν. Δυστυχώς αυτός ο δρόμος εδώ τον ξέρουν όλοι όσοι κατοικούν εδώ στο χωριό και οι άνθρωποι που δουλεύουν και μετακινούνται πριν από τον δρόμο. Είναι ο δρόμος όπως λέμε Καραμανιόλια. Λοιπόν, δεν βρίσκουν, είναι ευθεία και το πατάνε το αυτοκίνητο, τρέχουν λίγο παραπάνω. Λίγο εδώ που είναι και το γυμνάσιο το πρωί είναι λίγο σημαζεμένοι, βλέπουν τα παιδιά δεξιά και αριστερά, κάπως κόβουν. Γενικά όμως εδώ ο δρόμος είναι μπέρδερο μεγάλο. Ο άνθρωπος αυτός, από ό,τι έμαθα και εγώ, γιατί χθες το βράδυ άκουσα τον μπαμ και βγήκα έξω, κατέβαινε το μηχανάκι και όταν πήγαινε προς το χωριό και κάποιο όχημα λέει, το χτύπησε λέει από πίσω. Και μετά προσέχουσα, έχω ακόμα ένα σταματημένο αυτοκίνητο. Στον χρόνο θα έχουμε δύο μπαμ γερά σίγουρα. Σίγουρα θα έχουμε. Ναι, δυστυχώς. Ο 25χρονος πάντως οδηγός του γιο ταχιά αναζητείται να συλληφθεί εντός των χρονικών ορίων του αυτοφόρου, ενώ διενεργεί την προανάκριση το τοπικό τμήμα Βόλου. Σε εξέλιξη έρευνες και για αυτή την υπόθεση, Ιωάννα. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την πανδημία, με τα κρούσματα κορονοϊού και στο νοσοκομείο του Βόλου. Ακούγαμε νωρίτερα η Σοφία Κοντοθανάση μας μετέφερε ότι στη Λάρισα, στα νοσοκομεία, έχουν μειωθεί κατά πολύ οι νοσηλίες. Ναι, φαίνεται πως αυτό είναι ένα πανελλαδικό φαινόμενο, καθώς και τα κρούσματα και οι νοσηλίες είναι πολύ μειωμένες. Έτσι λοιπόν και στο Βόλο οι νοσηλίες είναι 23 άτομα δηλαδή νοσηλεύονται, ενώ και τα κρούσματα είναι σαφώς μειωμένα σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Στην κάμερα του Άστρα μίλησε ο κ. Μαλινδρέτος, γιατρός στο νοσοκομείο του Βόλου, ο οποίος είπε ότι μπορεί μεν τα κρούσματα να μειώνονται, αλλά δεν πρέπει να εφησυχαζόμαστε και προέτρεψε να συνεχίσουμε να φοράμε τις μάσκες όπου υπάρχει πολύ κόσμο. Mm-hmm. Και να κάνουμε και βέβαια και το εμβόλιο. Για ακόμα μία φορά τόνισε πως το εμβόλιο είναι αναγκαίο για να προστατέψουμε τους γύρω μας. Πάμε να το παρακολουθήσουμε πιο αναλυτικά. Λιγότερες είναι οι νοσηλίες το τελευταίο διάστημα σε ό,τι αφορά στον κορονοϊό στο νοσοκομείο του Βόλου. Και στίγμα για όσα επικρατούν τα τελευταία 24 ώρα, έδωσε ο γνωστός ιατρός του Αχιλλοπουλίου, κ. Μαλινδρέτος, ο οποίος τόνισε ότι ο κορονοϊός δεν έχει εξαλειφθεί, είναι εδώ και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Μπορεί τα γεγονότα στην Ουκρανία να έχουν τραβήξει τα βλέμματα των περισσότερων. Ωστόσο, πρέπει να τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, ήταν το επιπλέον σχόλιο από τον κύριο Μαλινδρέτο. Να ευχηθούμε να είστε όλοι καλά, να είναι οι δικοί σας άνθρωποι καλά και εσείς για να τους φροντίζετε. Να πούμε ότι τα κρούσματα φαίνεται μεν να υπάρχει μια αποκλιμάκωση στο νοσοκομείο. Πλην όμως, μην ξεχνάτε ότι πρέπει να συνεχίσουμε να προσέχουμε. Δηλαδή, ας μην βγάλουμε εντελώς τις μάσκες, όπου υπάρχει συνοστισμός, ας τις φορέσουμε. Ακόμη και σε ανοιχτούς χώρους, οπωσδήποτε σε κλειστούς χώρους. Και να μην ξεχνάμε ότι ανάμεσά μας υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Και άρα δεν είναι το ίδιο ανθεκτικοί με εμάς. Συνεπώς είναι ίσως λίγο νωρίς ακόμα για να απαλλαχτούμε από τις μάσκες. Και αυτό μάλλον θα αποδειχθεί και από την αύξηση των κρουσμάτων που θα βλέπουμε έξω. Όμως είναι γεγονός πως υπάρχει αποκλιμάκωση στον αριθμό των νοσηλευωμένων στα νοσοκομεία. Ο κορονοϊός συνεχίζει και υπάρχει και πολλοί από εμάς είμαστε πιο ευαίσθητοι. Συνεπώς είναι καθήκον όλων μας να φροντίσουμε και να υπερασπιζόμαστε και εκείνους που δεν μπορούν. Την ίδια ώρα ο κύριος Μαλινδρέτος στάθηκε και στην αναγκαιότητα του εμβολιασμού, επισημένοντας ότι σε επίπεδο Μαγνησίας έχει εμβολιαστεί αρκετός κόσμος. Εμβολιαζόμαστε γιατί έτσι καταφέρνουμε να αποκτήσουμε ανοσία και αντοχή απέναντι σε αυτήν την πανδημία. Αυτό είναι το όπλο που έχουμε και αυτό είναι που έχει σώσει ανθρώπινες ζωές.
Συνεπώς, συμβουλευόμαστε τους οικογενειακούς μας γιατρούς, συμβουλευόμαστε τους παιδιάτρους μας και προχωρούμε στον εμβολιασμό. Να μην ξεχνάμε ότι και το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού πια έχει εμβολιαστεί. Άρα, αναμενόμενο είναι να μην έχουμε την ίδια προσέλευση που είχαμε, για παράδειγμα, πριν μερικούς μήνες. Εν τω μεταξύ, 160 νέα κρούσματα κορονοϊού εντοπίστηκαν σήμερα, 8 Μαρτίου, στα γυμνάσια και στα λύκεια της Μαγνησίας. Από τα 160 νέα κρούσματα, τα 138 αφορούν μαθητές, ενώ τα υπόλοιπα 22 εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, στα καθήκοντά τους επέστρεψαν 7 εκπαιδευτικοί. Η εικόνα στα νοσοκομεία αλλά και συνολικά τα επιστημονικά δεδομένα επιτρέπουν επιτέλους, Ιωάννα, μια έτσι αισιοδοξία, αλλά είπαμε συγκρατημένα και ακόμη με τα μέτρα που χρειάζεται να λαμβάνουμε όταν χρειάζεται σε κλειστούς χώρους. Από τη μία όμως αισιοδοξία, αλλά έχουμε ένα άλλο μέτωπο που μας έχει γεμίσει όλους με ανησυχία και έχει να κάνει με το ράλι των αυξήσεων στις τιμές της βενζίνης. Είναι μόλις λίγες μέρες πριν που λέγαμε ότι η τιμή φλερτάρει με τα 2 ευρώ, τώρα τα έχει ξεπεράσει. Τα έχει ξεπεράσει και όπως φαίνεται ότι θα τα ξεπεράσει και ακόμα περισσότερο, καθώς μέρα με τη μέρα οι αυξήσεις βενζίνη και στο πετρέλαιο είναι δραματικές. Τόσο οι άνθρωποι που δεν μπορούν πλέον να φουλάρουν το αυτοκίνητό τους, όσο και οι ιδιοκτήτες των βενζινάδικων είναι σε πάρα πολύ δυσχερή θέση. Και όσο μένεται και ο πόλεμος στην Ουκρανία, αυτή η θέση θα γίνεται ακόμα δυσκολότερη. Εμείς συνομιλήσαμε με την κυρία Βάσο Κοντοχρήστου, πρόεδρο των Βενζινοπολών Μαγνησίας, η οποία μας έδωσε μια αναλυτικότερη εικόνα για το πώς κυμαίνονται οι τιμές στη βενζίνη και στο πετρέλαιο, αλλά και για την κατάσταση που επικρατεί στα βενζινάδικα. Πάμε να το δούμε το ρεπορτάζ. Αντιμέτωποι με την άνοδο στην τιμή της βενζίνης έρχονται οι καταναλωτές και στην πόλη του Βόλου με φόντο την Ουκρανική κρίση. Η πρόεδρος των Βενζινοπολών στη Μαγνησία έδωσε στίγμα για την αμόλυβη το πετρέλαιο κίνησης, επισημένοντας ότι η περίοδος σαφέστατα μπορεί να χαρακτηριστεί πολύ δύσκολη. Οι τιμές των καυσίμων έχουν ξεπεράσει κάθε φαντασία. Για πρώτη φορά στα χρονικά της Ελλάδος βλέπουμε 2 ευρώ μπροστά από την τιμή της αμόλυβδης και αυτό φαίνεται ότι θα συνεχίσει μακροπρόθεσμα όσο δεν αποκαθίσταται η ηρεμία με το Ουκρανικό και όλη την παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Τώρα για τη μέση τιμή του νομού στην αμόλυβδη βενζίνη σήμερα είναι στο 2,05, το πετρέλαιο κίνησης είναι στο 1,80 και το πετρέλαιο θέρμανσης στο 1,52. Έχουμε ξεπεράσει κάθε όριο. Και πραγματικά είμαστε πάρα πολύ ανήσυχοι για το πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση, αφού βλέπουμε τις πωλήσεις μας να συρρυκνώνεται και το μέλλον μας να είναι δυσίωνο. Και για μας και για όλη την ανθρωπότητα φυσικά, γιατί τα καύσιμα συμπαρασύρουν και όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Βλέπουμε μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες να έχουν εκτοξευτεί. Και φυσικά και τα πάγια, είτε είναι ρεύμα, είτε είναι φυσικό αέριο, όλα αυτά που έχουν φτάσει στο Θεό και η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ τεταμένη και μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Η κυρία Κοντοχρήστου αναφέρθηκε και στο θέμα του πλαφών. Όσον αφορά το πλαφόν για τις τιμές του καυσίμου, αυτό ορίζεται στο μέσο περιθώριο κέρδους που είχαμε το Σεπτέμβριο και θα ισχύει μέχρι και τον Ιούνιο του 2022. Αυτό εμάς δεν μας επηρεάζει κάπου. Άλλωστε, το κέρδος μας είναι περιορισμένο. Δεν είναι ότι θα συγκρατηθούν οι τιμές από αυτό το γεγονός. Είναι ένα μέτρο το οποίο θεωρώ ότι δεν αποσκοπεί κάπου, ούτε μας ενοχλεί, ούτε μας βοηθάει κάπου. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις συνήθειες πλέον και το πώς διαμορφώνεται καθημερινά η κατανάλωση, τονίζοντας ότι ούτως ή άλλως οι καταναλωτές έβαζαν λίγα ευρώ στα ρεζερβουάρ τόσο των αυτοκινήτων όσο και για μηχανάκια, με την κατάσταση να συνεχίζει να είναι εξαιρετικά δύσκολη. Γενικά η μέση κατανάλωση έχει πέσει πάρα πολύ, αφού πλέον η κατανάλωση που είχαμε πριν που ήταν στα 20 ευρώ και έπαιρνε ο καταναλωτής περίπου 13 λίτρα, τώρα έχει πέσει στα 10. Γενικά δεν μπορούμε πλέον να γεμίσουμε ρεζερβουάρ. Η πώληση είναι πάρα πολύ δύσκολη, καθώς οι καταναλωτές δυσκολεύονται αφού υπάρχει οικονομική στενότητα. Η ρευστότητα πλέον δεν υπάρχει, είμαστε όλοι σε μια δυσίωνη θέση. Περιμέναμε υποτίθεται τον τουρισμό από την Άνοιξη, που εκεί πάντα λέμε ότι στηρίζουμε τις δυνάμεις μας. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν βλέπουμε ούτε μεγάλες καταναλώσεις να γίνονται σε καύσιμα και οι πωλήσεις μας φυσικά συρρυκνώνονται μέρα με τη μέρα. Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο και το κάλεσμα των επαγγελματιών προς την κυβέρνηση είναι να μεριμνήσει, ώστε σε κάθε περίπτωση το κόστος να μην μετακυλείται στις τσέπες των επαγγελματιών αλλά και των καταναλωτών. Αυτές οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων αλλά και γενικότερα σε όλες τις πρώτες ύλες, Ιωάννα, πλήττουν
όπως παρακολουθούμε τελευταία πολλούς κλάδους, και πάμε να δούμε πιο συγκεκριμένα τι μας λένε οι ηλεκτρολόγοι για αυτές τις ανατιμήσεις. Ναι, γιατί σε όλες τις ανατιμήσεις είναι και το ηλεκτρικό ρεύμα, που βέβαια έχουμε δει ότι τα πρώτα στοιχεία των λογαριασμών είναι τρομακτικά, όπως και η τιμή της μεγαβατόρας έφτασε στα 426,9. Πέραν όμως του ρεύματος, τεράστιο πρόβλημα έχουν και οι ηλεκτρολόγοι, καθώς δεν μπορούν να πάρουν τις απαραίτητες πρώτες ύλες για τη δουλειά τους. Mm-hmm. Σε εμάς μίλησε ο κύριος Μαουσίδης, πρόεδρος του Συνδέσμου Ηλεκτρολόγων Μαγνησίας. Ο ίδιος κάλεσε την πολιτεία να πάρει πιο δραστικά μέτρα, καθώς τα χαρακτήρισε σε ημίμετρα, για να μπορέσει να βοηθήσει τον κόσμο να αντέξει αυτή την κατάσταση. Μάλιστα, Ιωάννα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ εμείς. Τα πάνω κάτω έχουν έρθει σε παγκόσμιο επίπεδο και όχι μόνο στην Ελλάδα, με αφορμή την Ουκρανική κρίση σε ό,τι αφορά στην ενέργεια και τις ανατιμήσεις σε πρώτες ύλες και προϊόντα. Η Ελλάδα ήρθε αντιμέτωπη με το κύμα ανατιμήσεων από το Σεπτέμβριο και τώρα το πρόβλημα διωγγώνεται. Η χονδρική τιμή του ρεύματος πάντως για σήμερα Τρίτη, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, σπάζει όλα τα ρεκόρ έως τώρα. Διαμορφώνεται στα 426,9 ευρώ τη μεγαβατόρα, σημειώνοντας αύξηση κατά 52,50% σε σχέση με την τιμή που επικρατούσε. Η μέγιστη εντός της ημέρας τιμή προκαλεί ζάλη, καθώς ξεπερνά τα 600 ευρώ τη μεγαβατόρα. Εικόνα πάντως για το θέμα των ανατιμήσεων σε ό,τι αφορά ενεργειακά ζητήματα αλλά και τις πρώτες ύλες, έδωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ηλεκτρολόγων στη Μαγνησία, κ. Μαουσίδης, έμπειρος στο χώρο. Μεγάλο πρόβλημα η πρώτη ύλη, μεγάλο πρόβλημα εδώ και καιρό η όλη κατάσταση. Τώρα δε και με την Ουκρανία έχουμε ξεφύγει. Οι τιμές και οι αυξήσεις που έχουμε κάθε εβδομάδα υπερβαίνουν το 6 με 7% ανά εβδομάδα. Έχουμε ξεφύγει σε νούμερα. Δεν μπορούμε πλέον αυτό το κόστος να το φορτώσουμε άλλο στις πλάτες μας. Έχουμε αφομοιώσει κάποιες αυξήσεις στα δικά μας περιθώρια. Έχουμε φτάσει και εμείς στα όρια μας. Εδώ πλέον η πολιτεία πρέπει να λάβει μέτρα και όχι ημίμετρα, γιατί μέχρι στιγμής ημίμετρα μόνο βλέπουμε. Πρέπει να λάβει μέτρα και πρέπει να κάνει ενέργειες να μπορέσει ο κόσμος να ανταπεξέλθει. Εμείς οι ηλεκτρολόγοι, πρώτη μας ύλη είναι το καλώδιο και το πλαστικό, ο χαλκός και το πλαστικό, ο οποίος χαλκός ανεβαίνει ραγδαία. Μπορώ να πω μια τάξη μεγέθους, ας πούμε, δίναμε σκράπ το χαλκό στα 2,5 με 3 ευρώ και έχουμε φτάσει να τον δίνουμε στα 8,20, στα 8,5 ευρώ το κιλό. Φανταστείτε πόσο αγοράζουμε. Ενώ αγοράζαμε 4 ευρώ το κιλό, έχουμε φτάσει τώρα να αγοράζουμε 16. Μιλάμε για τεράστια νούμερα. Το πλαστικό επίσης. Υπάρχουν εργοστάσια που δεν μπορούν να μας δώσουν πλαστικό, σωλήνα πλαστική που χρησιμοποιούμε ή πλαστικό για τα καλώδια, γιατί δεν έχουν να κάνουν παραγωγή. Και περιμένουμε και περιμένουμε να έρθουν πίνακες για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις όπως και καλώδιο. Δεν υπάρχει και υλικό να δουλέψουμε. Και στην υπόλοιπη Ευρώπη πάντως η εικόνα είναι δύσκολη. Όλες οι χώρες πλην Γερμανίας, Ολλανδίας, Βουλγαρίας έχουν τιμές που ξεπερνούν τα 500 ευρώ. Πρωταθλήτρια πάντως σήμερα στην Ευρώπη αναδεικνύεται η Ιταλία με 587,67 ευρώ τη μεγαβατόρα και ακολουθεί η Ελβετία με 574,54 ευρώ τη μεγαβατόρα. Ελάτε σε αυτό το σημείο να δούμε και άλλες ειδήσεις από τα Τρίκαλα και από την Καρδίτσα. Η Ελένη Καραγιάννη είναι εδώ μαζί μας να μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Ελένη. Καλησπέρα, Βάσο. Καλή Σαρακοστή με υγεία. Και χρόνια πολλά σήμερα σε όλες τις γυναίκες. Το βλέμμα μας και η καρδιά μας είναι στραμμένη στις γυναίκες στην Ουκρανία που δοκιμάζονται εκεί, αγωνίζονται, διεκδικούν πραγματικά και θυσιάζονται. Πραγματικά, Ελένη, μου έτσι είναι. Στα Τρίκαλα, να ξεκινήσουμε από τα Τρίκαλα. Βυθίστηκε ολόκληρος ο νομός Τρικάλων στο σκοτάδι τα ξημερώματα. Τι έγινε? Έτσι ακριβώς στις 7 παρατέρα το πρωί, όλος ο νομός Τρικάλων βυθίστηκε στο σκοτάδι από ένα πρόβλημα που προέκυψε από τα 150 κιλοβάτ του ΑΔΜΙΕ. Το πρόβλημα αποκαταστάθηκε άμεσα. Στις 7 και 10 είχε ολοκληρωθεί η αποκατάσταση του προβλήματος και όλη η περιοχή είχε ξανά ρεύμα. Μάλιστα. Τώρα ο Δήμος Τρικαίου είναι απλώνει χέρι βοηθείας στον Ουκρανικό λαό. Έτσι ακριβώς. Μέσα από μια συνεργασία του Δήμου Τρικαίων με τον Οργανισμό Χαμόγελο του Παιδιού θα μπορούν οι Τρικαλινοί και οι Τρικαλινές να προσφέρουν έμπρακτα τη βοήθειά τους. Είναι ένα πρόγραμμα που όλοι οι Δήμοι μπορούν να συμμετέχουν έτσι, μέσω του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Ο Δήμαρχος Τρικαίων, ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, που είναι και ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, ευχαρίστησε όλους τους δημάρχους που μετέχουν σε αυτές τις νέες δράσεις για να βοηθηθεί ο Ουκρανικός λαός. Γιατί όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, έτσι δείχνουν το ανθρώπινο πρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ευχαρίστησε και όλους τους φορείς που βοηθάνε, αλλά και τους απλούς πολίτες, γιατί δείχνουν πως η ελληνική κοινωνία έχει τεράστια αποθέματα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς. Ο Οργανισμός Χαλμόγελο του Παιδιού συγκεντρώνει είδη βασικής ανάγκης και πρώτων βοηθειών. Mm-hmm. Θα τα συγκεντρώσει και θα τα μεταφέρει όσο πιο κοντά γίνεται στις πόλεις που χρειάζονται βοήθεια, mm-hmm. με ειδικά φορτηγά.
με εξειδικευμένο προσωπικό και εξειδικευμένους θελοντές θα τα μεταφέρει εκεί. Ο Δήμος Τρικαίων τώρα με νεότερη ανακοίνωση θα ορίσει το χώρο. Δεν έχουν ακόμη ορίσει το χώρο που θα μπορούν εκεί οι πολίτες να πάνε τα πράγματα που χρειάζονται. Μάλιστα, θα περιμένουμε λοιπόν τις νεότερες ανακοινώσεις. Πάντως ας γίνουμε όλοι ένας κρίκος αυτή την αλυσίδα αλληλεγγύης προς τον λαό που ταλαιπωρείται, που βομβαρδίζεται και έχει χάσει τα πάντα εξαιτίας αυτού του πολέμου. Στην Καρδίτσα, λέγαμε και νωρίτερα, Λάρισα, Βόλος έχουν αδειάσει κλινικές, αλλά στην Καρδίτσα είναι πολύ ενθαρρυντικό αυτό το στοιχείο που τώρα θα μας δώσει σχετικά με την μονάδα εντατικής θεραπείας. Είδηση, είναι η πρώτη μέρα που δεν υπάρχει κανένας ασθενής στη ΜΕΘ, το νοσοκομείο Καρδίτσας. Ούτε ένας ασθενής στην εντατική. Ναι, το είπαμε και αυτό. Μια ευχάριστη πολύ είδηση. Επιτέλους, πραγματικά. Ναι, ήταν κάτι αναμενόμενο, διότι οι δείκτες και της πανδημίας και αυτοί οι ονομαζόμενοι σκληροί δείκτες βρίσκονται σε ύφεση. Βέβαια, ο αριθμός των νέων κρουσμάτων, παρόλο που είναι μειωμένος, είναι αρκετά υψηλά στο νομό Καρδίτσας, χωρίς όμως να υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία, όπως και για τα 22 άτομα που νοσηλεύονται στις απλές κλίνες COVID, δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία σε αυτή την νοσηλεία. Αυτή τη βδομάδα, να σου πω, τη βδομάδα που μας πέρασε, από 28 Φεβρουαρίου μέχρι 6 Μαρτίου, είχαμε και αύξηση στους εμβολιασμούς. Μάλιστα, και αυτό θετικό. Είναι θετικό, αν και είχαμε όμως μείωση στον εμβολιασμό της πρώτης δόσης. Γινόταν μόλις 20 εμβολιασμοί την ημέρα για τα δόση. Μάλιστα, οπότε οι άλλοι αφορούσαν τη δεύτερη, την τρίτη δόση, την επαναληπτική. Κακοκαιρία όμως εν όψη. Έτσι, ο Φίλιππος πλήττει. Έρχεται ο Φίλιππος. Και στη Θεσσαλία όπως και σε όλη την Ελλάδα. Και τι περιμένουμε στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα? Περιμένουμε στην Καρδίτσα από σήμερα το μεσημέρι πυκνές βροχοπτώσεις. Σύμφωνα με το καιρικό δελτίο, η συννεφιά που έχει αρχίσει να εκδηλώνεται θα μετατραπεί σε χιονοπτώσεις. Αρχικά στα υψηλά, στα ορεινά, και θα κατέβει και στα παιδινά. Θα φτάσει μέχρι, προβλέπεται μέχρι και τα 20 εκατοστά το χιόνι στην Καρδίτσα και 30 εκατοστά προβλέπεται στα Τρίκαλα το χιόνι. Μέσα στις πόλεις, έτσι. Στα ορεινά κυρίως, χωρίς να αποκλείονται και χιονοπτώσεις στα παιδινά, όπου θα έχουμε σίγουρα έντονες βροχοπτώσεις, όπως και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Η χώρα μπαίνει σε παγετό, και ο οποίος θα συνεχιστεί και για τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Μάλιστα. Ελένη, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Πάμε εμείς σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με το σχολιασμό της επικαιρότητας αλλά και τους καλεσμένους της σημερινής μας εκπομπής. Εδώ και πάλι μαζί σας και να καλωσορίσουμε σε αυτό το σημείο τους συναδέλφους μου, τον Ανδρέα Γκυρμετάκη και τον Μάκη Θεοδόρου. Καλό απόγευμα και στους δύο, κύριοι. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Εγώ δεν σας βλέπω. Δεν ξέρω τι συμβαίνει και δεν σας βλέπω. Μέχρι τώρα σας έβλεπα. Ελπίζω να με βλέπετε εσείς. Εμείς και καλά σε βλέπουμε, Ανδρέα, και σε ακούμε καθαρά. Ωραία. Ελπίζουμε να αποκατασταθείς σε λίγο και να μας βλέπεις κι εσύ. Λοιπόν, Μάκη, να ξεκινήσουμε από... Δεν ακούμε τώρα όμως το Μάκη. Ναι. Ανδρέα, θα ξεκινήσουμε με σένα που έχουμε καλή επικοινωνία. Σε ακούμε σένα καθαρά. Τα βλέμματα όλων στραμμένα στην Ουκρανία, στις διαπραγματεύσεις που συνεχίζονται με την Ρωσία. Παρακολουθούμε αυτή την ώρα δημοσιεύματα να θέλουν ότι ίσως και απόψε να γίνει τελική επίθεση του Πούτιν στο Κίεβο. Και ταυτόχρονα την ίδια στιγμή, εκείνο που γεννά προβληματισμό, θα λέγαμε, είναι αυτή η επιθετική ρητορική από τη Ρωσία απέναντι στη χώρα μας, διότι έλαβε καθαρή θέση υπέρ της Ουκρανίας, Ανδρέα. Νομίζω ότι οφείλει κάθε χώρα να αφήσει οποιαδήποτε άλλη χώρα να σκέφτεται όπως εκείνη θα θέλει να σκέφτεται και να μην παρεμβαίνει. Τους πείραξε τους Ρώσους προφανώς η στάση της ελληνικής κυβέρνησης. Έχουμε να πούμε κάτι σε αυτό. Νομίζω ότι δόθηκε μια απάντηση από ελληνικής πλευράς και μάλιστα θα έλεγε κανείς χωρίς να σκέφτεται
πράγματα τα οποία θα μπορούσε να σκέφτεται μια κυβέρνηση η οποία είναι υποτελής σε κάποια άλλη χώρα. Νομίζω ότι έλαβα την απάντηση που έπρεπε να λάβουν οι Ρώσοι από ελληνικής πλευράς. Κάθε χώρα καθορίζει βάσει των δικών της συμφερόντων, των δικών της αρχών και των δικών της αξιών τη θέση της απέναντι σε κάτι το οποίο συμβαίνει στον κόσμο. Και νομίζω ότι προκύπτει ένα ερώτημα από αυτά. Στο συλλογικό υποσυνείδητο, τουλάχιστον μιας μεγάλης πλειοψηφίας πολιτών στην Ελλάδα, ο Πούτιν είναι ο θήτης αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς υπάρχει και η εξαίρεση εκείνη συμπολιτών οι οποίοι είναι με τη μεριά του θήτη και όχι με τα θύματα, παρότι δηλώνουν περισσότερο ειρηνόφιλοι από τους άλλους οι οποίοι καταδικάζουν την πολιτική του Πούτιν. Αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ, βλέποντας τα πράγματα χωρίς παροπίδες, έχεις μια χώρα η οποία κάνει επίθεση σε μια άλλη χώρα, ισοπεδώνει την πρωτεύουσά της και εμείς οι υπόλοιποι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε τελικά είναι να καταδικάσουμε αυτή την ενέργεια, ενδεχομένως να βοηθήσουμε τα θύματα αυτής της ενέργειας, τα οποία, δόξα τω Θεώ, την εποχή των μέσων μαζικής ενημέρωσης φαίνεται σε τι κατάσταση βρίσκονται, εγκαταλείπουν τη χώρα τους. Mm-hmm. Και αναρωτιέμαι πώς μπορεί να επιχειρηματολογήσει κανείς περισσότερο. Βλέπετε ότι έχω μια δυσκολία στο να επιχειρηματολογήσω, διότι είναι επιχειρηματολογία υπέρ του αυτονόητου και αυτή είναι η πιο δύσκολη επιχειρηματολογία. Δηλαδή πρέπει να βάλεις απέναντι την ηλιθιότητα κάποιου για να μπορέσεις να ανταγωνιστείς σε επιχειρήματα τη βλακεία που επικρατεί αυτή τη στιγμή και σε ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και σε εκείνους που τηθάνουν το υποχείριό τους. Αναφέρεσαι, Αντρέα, σε όσους λένε, εκφράζουν αντίθετη άποψη σχετικά με τη βοήθεια που εστάλει στην Ουκρανία. Έχουν γεμίσει τα social media σχεδόν συγγνώμες πολιτών προς τη Ρωσία. Εμείς δεν φταίμε γι' αυτό. Οι λήθοι που μας κυβερνάνε στείλαν τα όπλα και παίρνουν αυτή τη θέση. Μάλιστα. Εμείς έχουμε διαφορετική άποψη. Αλλά αναρωτιέμαι, πόσοι είναι αυτοί στον κόσμο που έχουν διαφορετική άποψη? Φάνηκε στην σύνοδο στην συνεδρίαση των εκπροσώπων των χωρών στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, όπου τέσσερις χώρες ήταν αυτές οι οποίες στάχτηκαν κοντά στον Πούτιν, και αναρωτιέμαι τι το διαφορετικό έκανε η Ελλάδα για να υπάρχει όλη αυτή η αντιδικία στα social media και η δυσφορία των Ρώσων εναντίον της Ελλάδας. Προφανώς μας είχαν διαφορετικά καταχωρημένους. Μάλιστα. Τώρα, Αντρέα, εκείνο που παρακολουθούμε όλοι επίσης με μια έτσι μεγάλη ανησυχία είναι αυτές οι ραγδαίες αυξήσεις που συνεχίζουμε να καταγράφουμε σχεδόν καθημερινά παντού, και έχουμε την τιμή της βενζίνης πια να ξεπερνάει κατά πολύ ακόμη και τα 2 ευρώ μέσα σε λίγες μέρες. Λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες ότι είναι κοντά στα 2 ευρώ, τώρα το έχει ξεπεράσει αρκετά. Και αυτό, όπως αντιλαμβανόμαστε, θα δημιουργήσει αλυσιδωτές παρενέργειες σε όλους τους παραγωγικούς κλάδους, πολύ περισσότερο δε και στα νοικοκυριά. Είναι καιρός τώρα που είναι το πρόβλημα. Εντείνεται όμως, Αντρέα, εντείνεται. Κάθε φορά περνάει γίνεται τονότερο και νομίζω ότι θα έχει τις επιπτώσεις του στην παραγωγική διαδικασία. Επιχειρήσεις οι οποίες πλέον βλέπουν το κόστος της ενέργειας να απειλεί τη βιωσιμότητά τους. Νοικοκυριά που δεν μπορούν να ανταποκριθούν πλέον στα έξοδα της καθημερινότητας, διότι είχαν υπολογίσει αλλιώς τα έξοδα του χειμώνα και τα βλέπουν να διωγγώνονται χωρίς να υπάρχει ανάλογη αντιμετώπιση από πλευράς πολιτείας, τουλάχιστον στην όλη επιβάρησή τους. Νομίζω όμως ότι επειδή είναι ένα θέμα που αφορά το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, αργά ή γρήγορα θα αναγκαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει μέτρα και σε αυτό. Mm-hmm. Νομίζω ότι δεν είναι πλέον θέμα των εθνικών κυβερνήσεων ο τρόπος με τον οποίο έχει εξελιχθεί αυτή η κατάσταση και προκαλεί δυσφορία στους πολίτες, την οποία δυσφορία είναι λογικό να εισπράττουν οι εθνικές κυβερνήσεις. Φαντάζομαι ότι μη δυνάμενες να κάνουν κάτι περισσότερο από το να δίνουν επιδόματα, τα οποία ωστόσο είναι ψίχουλα μπροστά σε αυτό που συμβαίνει, θα αναγκαστούν αργά ή γρήγορα να πιέσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να ανοίξει και πάλι τον κορβανά και να αντιμετωπίσει έκτακτες καταστάσεις, όπως ακριβώς τις αντιμετώπισε και την περίοδο της πανδημίας. Ναι, προς εκείνη την πλευρά, όπως λες και εσύ, στρέφονται πια
οι προσπάθειες. Γι' αυτό έχουμε και νωρίτερα να ανακοινώνεται από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο η πρωτοβουλία που ανέλαβε ο Έλληνας Πρωθυπουργός για παρέμβαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο στις τιμές του φυσικού αερίου. Καλός ή κακός, είτε για τους λόγους που προανέφερες για την ενέργεια, είτε εξαιτίας του πολέμου, έχει καταφέρει ο Πούτιν να ενεργοποιήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και να κάνει σε μια εβδομάδα, σε τρεις μέρες, όσο δεν έκανε σε 30 χρόνια. Και το βλέπει αυτό κανείς, όχι από τις χώρες μέλη που καταφεύγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για οικονομικές ενισχύσεις, προκειμένου να ανταποκριθούν στους τεράστιους λογαριασμούς εξαιτίας της ανόδου των τιμών της ενέργειας. Το βλέπει κανείς και από το γεγονός ότι ολόκληρες χώρες πλέον που πιέζονται από το καθεστώς του Πούτιν καταφεύγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα έχουμε αιτήσεις ένταξης της Ουκρανίας, της Γεωργίας και της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η πρώτη φορά που ολόκληρες χώρες ζητούν πολιτικό άσυλο στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Και νομίζω ότι αυτό είναι και ένας δείκτης για το μέλλον. Είναι ένας δείκτης δηλαδή για το πώς ακριβώς θα θωρακίζονται ή θα αποπειρώνται να θωρακιστούν οι χώρες απέναντι σε δικτάτορες οι οποίοι δεν λογοδοτούν σε κοινωνίες πολιτών. Βλέπουμε τι γίνεται στη Μόσχα αυτή την περίοδο. Συλλαμβάνεται όποιος φωνάζει. Ενώ εδώ μπορεί να πάει βόλτα από την Αμερικάνικη πρεσβεία στη Ρώσικη και να απαγορεύει να παίζεται και εθνική ύμνη. Και να συνιστάται από ξένη πρεσβεία να παρακολουθούμε όπεν. Υπάρχει και αυτό. Λοιπόν, κάποια στιγμή καλό είναι να εκτιμήσουμε αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα, παρακολουθώντας τι συμβαίνει δίπλα μας και πόσες είναι οι αιτήσεις ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή από όλα τα Βαλκάνια, τα οποία πιέζουν, από τις χώρες που είναι γειτονικές στη Ρωσία και οι οποίες ζουν με τον εφιάλτη μιας κατακτητικής λογικής που χαρακτηρίζει τον Πούτιν. Εκεί καταφέρνουμε και για τα θέματα των δαπανών και νομίζω ότι αργά ή γρήγορα η επιτάχυση της ολοκλήρωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι γεγονός. Και ο Μάκης Θεοδόρου είναι μαζί μας και μας ακούει και τον ακούμε καλά. Μάκη, έχεις παρακολουθήσει τα όσα λέμε φυσικά τις εξελίξεις στην Ουκρανία, αλλά και τις ανατιμήσεις και τις αυξήσεις που το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι διαρκής. Από τη μία ημέρα στην επόμενη εκτοξεύονται οι τιμές. Η ακρίβεια διαπερνά πια κάθε επίπεδο έτσι της καθημερινότητάς μας και φυσικά του επιχειρηματικού κόσμου. Ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα με τις τιμές, δεν ξέρω, έχει κανείς την αίσθηση ότι ο καπιταλισμός έχει αρχίσει και αυτοκτονεί, δεν ξέρω. Θα δούμε τι εξέλιξη έχει και αυτή η ιστορία και πώς θα πάνε τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάτι τρελές αυξήσεις, οι οποίες φέρνουν ένα κόσμο πολύ πολύ διαφορετικό από αυτόν που ξέραμε. Έχω την αίσθηση ότι η εξέλιξη αυτή, ο πόλεμος στην Ουκρανία, ήταν κάτι σαν το ξεκίνημα. Τώρα, το τι θα βγάλει δεν ξέρω, αλλά είναι περίεργα πράγματα. Καταστάσεις έτσι απίστευτες. Ίσως να ξυπνήσουμε, ξέρω, το διάστημα σε έναν κόσμο πολύ πολύ διαφορετικό. Στο ξεκίνημα της ουκρανικής κρίσης μιλούσαμε για ένα νέο ψυχρό πόλεμο. Φαίνεται ίσως να είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Ιδιαίτερα αυτή η αιμονή με τις τρελές αυξήσεις ό,τι αφορά το φυσικό αέριο, ό,τι αφορά το πετρέλαιο. Δεν ξέρω για πόσο καιρό μπορεί να κρατήσει αυτό το πράγμα ακόμη. Θα αρχίσουν να τεινάζονται πράγματα στον αέρα και θα αρχίσει η Δύση, η οποία επέβαλε κυρώσεις στη Ρωσία, να πληρώνει η Δύση το κόστος αυτών των πραγμάτων. Είναι περίεργες εξελίξεις. Αυτές δεν θα αναφερθώ που θα οδηγήσουν. Προς το παρόν εμείς εδώ φαγωνόμαστε μεταξύ μας. Οι Σιριζέοι λένε γιατί έστειλε όπλα στην Ουκρανία. Οι νεοδημοκράτες λένε έπρεπε να στείλουμε όπλα στην Ουκρανία γιατί είμαστε Ευρώπη, ξέρω εγώ, και πολιτισμένος κόσμος. Αυτοί φαγώνονται μεταξύ τους. Έχουμε αντιδράσεις περίεργες από την πλευρά των Ρώσων. Εγώ δεν θυμάμαι άλλη φορά ρωσική ή ρωσική πρεσβεία να έχει αντιδράσει. Δεν θυμάμαι και καμιά άλλη πρεσβεία να έχει αντιδράσει με αυτόν τον τρόπο απέναντι στην Ελλάδα.
Δεν είναι επίσημη ρωσική διπλωματία, αλλά όταν η εκπρόσωπος τύπου μιας χώρας ουσιαστικά κατηγορεί την κυβέρνηση για αντιρωσικό μένος έτσι και προσπάθεια, είναι μια σοβαρή κατάσταση. Δεν λέω αν έχει δίκιο ή όχι. Είναι ένα θέμα γι' αυτό συζητήσιμο, αλλά και μόνο το ότι έγινε δεν είναι καλό για τη χώρα, είναι ζημιά. Είναι ζημιά το πώς αντιδράει η ρωσική πρεσβεία στην Αθήνα και τι είδους ανακοινώσεις βγάζει. Απαράδεκτες, δεν το συζητούμε. Αλλά είναι πρόβλημα. Και ως τέτοιο πρέπει να το δούμε. Δηλαδή δεν μπορεί να λέμε έχουν δίκιο οι Ουκρανοί, δεν πειράζει αυτούς που να λένε. Δίκιο έχουν οι Ουκρανοί, αλλά το ότι αντιδράει η Ρωσία απέναντι στην Αθήνα έτσι είναι ένα θέμα σημαντικό, πρέπει να μας προβληματίζει. Δεν μπορούμε να το περάσουμε έτσι στον ντούκου, αν δεν έχουμε δίκιο τελείως υπόθεση. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Δεν ξέρω πόσο εύκολα μπορεί να πάρει τη μία ή την άλλη θέση. Λέω όμως ότι πρέπει να προβληματιστούμε πάρα πολύ με όλα αυτά που συμβαίνουν. Έχουμε δύο αεροπλανοφόρα στο Αιγαίο αυτή την ώρα, και το γαλλικό και το αμερικάνικο, τα οποία είναι ικανά να διαλύσουν το μισό πλανήτη αν το θελήσουν. Έχουν τόσα όπλα επάνω που μπορεί να τυνάξουν τη μισή γη στον αέρα ανά πάσα στιγμή. Είναι σοβαρά τα πράγματα. Θα προτιμούσα να υπάρχει ένα συμβούλιο πολιτικών αρχηγών να χειρίζεται αυτά τα θέματα. Και όχι να τα χειρίζεται μια κυβέρνηση. Θα το προτιμούσα. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Πάμε σε μια συνάντηση τώρα με τον Ερντογάν χωρίς ατζέντα, έτσι τα καλά καθούμενα, και με την προτροπή της αντιπολίτευσης. Γιατί ο Τσίπρας ήταν αυτός ο οποίος βγήκε στη Βουλή και είπε στο Μητσοτάκη, αν δεν τρέχα να συναντηθείς με τον Ερντογάν, και αυτός μέσα σε μια εβδομάδα βρήκε την ευκαιρία και πάει να κουβεντιάσει τώρα την Κυριακή. Τι θα πρωτοκουβεντιάσει, δεν ξέρω, και τι θα συζητήσει. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Είναι δύσκολα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Παρουσιάζεις τώρα ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα συναντηθεί μαζί του για να πιει καφέ. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω τώρα τι. Γιατί έχω να σου εξηγήσω. Πάει μια βόλτα να πιει ένα καφέ, δηλαδή χωρίς ατζέντα, χωρίς τίποτα. Ναι, αυτές οι συναντήσεις συνήθως έχουν μια ατζέντα, έχουν μια προσυμφωνημένη λίστα από θέματα τα οποία θα συζητηθούν. Δεν γίνεται να γίνεται συνάντηση χωρίς λίστα, χωρίς ατζέντα. Είναι επικίνδυνο. Εμείς από την πλευρά μας έχουμε ένα πράγμα να συζητήσουμε με τους Τούρκους, την υφαλοκρηπίδα. Έχουμε ένα δεύτερο θέμα να συζητήσουμε με τους Τούρκους, την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Δεν έχουμε κάτι άλλο να συζητήσουμε. Δηλαδή, εάν θέσει επίσημα σε συζήτηση με πρακτικά ο Τούρκος πρόεδρος το θέμα της αποστρατικοποίησης των νησιών, εμείς δεν έχουμε κάτι να πούμε εκεί πέρα. Εκεί λέμε στόπι κουβέντα, τελείως, δεν υπάρχει θέμα διαπραγμάτευσης. Τι να διαπραγματευτείς. Αυτό είναι μια πάγια θέση. Αυτό είναι μια πάγια θέση όλων των ελληνικών κυβερνήσεων από τη μεταπολίτευση και μετά. Δεν το πήρε κανένας πίσω αυτό. Κάποιες κουβέντες γίνανε επί του πατρός Μητσοτάκη εκείνη την εποχή, οι οποίες κράτησαν πάρα πολύ λίγο, δεν προχώρησαν πολύ. Δεν μπορώ να σου πω τώρα αν προσέφεραν ή δεν προσέφεραν. Έγινε μια, τέλος πάντων, μια κουβέντα, μια προσπάθεια. Είναι τα ελληνοτουρκικά ένα σοβαρό κεφάλαιο όλων αυτών των εξελίξεων. Βέβαια, το βασικότερο αυτή την ώρα είναι ότι έχουμε θανάτους αμάχων, ότι έχουμε ένα δρυμύτατο πόλεμο σε εξέλιξη, σε ευρωπαϊκό έδαφος, και κανείς δεν ξέρει πού θα φτάσει όλη αυτή η ιστορία. Όσο για την αισιοδοξία του Ανδρέα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ δεν βλέπω καμιά χαρά. Εγώ βλέπω μια Ευρώπη η οποία είναι το παραμάγαζο της Αμερικής, μια Ευρώπη η οποία σέρνεται, και ουσιαστικά οι Αμερικάνοι επέβαλαν στους Ευρωπαίους λόγω του πολέμου της Ουκρανίας, πάρτε το δικό μας το υγροποιημένο αέριο και όχι το φυσικό αέριο της Τουρκίας, μια Ευρώπη η οποία δεν έχει φυσικούς πόρους και μια Ευρώπη η οποία δεν έχει στράτευμα να αντιταχθεί. Βλέπω μια Ευρώπη δυσκίνητη η οποία δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις, και έχουν αρχίσει τώρα και συζητάνε, ξέρετε τι, ότι όλη αυτή η ιστορία με τις κυρώσεις που επιβάλλανε στην Ρωσία σε λίγο θα αρχίσει να λειτουργεί εις βάρος της ίδιας της Ευρώπης. Οι Αμερικάνοι κάνουν πόλεμο χωρίς να μετέχουν οι ίδιοι σε άλλη Ήπειρο, επιβάλλουν κυρώσεις και εμείς συμμετέχουμε στις κυρώσεις οι οποίες μπορεί να λειτουργήσουν και εις βάρος μας. Και μη μου το αρνηθεί κανείς αυτό. Δηλαδή, έπρεπε να συμμετέχουμε στη διαδικασία των κυρώσεων, συμφωνώ.
Δεν μπορούσαμε να είμαστε το διαφορετικό. Όμως αυτό στο οποίο συμμετέχουμε έχει ζημιά για μας. Έχει ζημιά στον τουρισμό, έχει ζημιά στις εξαγωγές. Δηλαδή, μην νομίζει κάποιος ότι η Ελλάδα παίρνει μέρος στη διαδικασία των κυρώσεων και είμαστε εντάξει, φιρουλή, φιρουλό και δεν τρέχει τίποτα. Θα χάσουμε λεφτά από αυτή την ιστορία. Μάλιστα. Ανδρέα. Ανδρέα. Ναι, κοίταξε τώρα μια επανάληψη όλων όσων ακούω αυτές τις μέρες. Δηλαδή, υπάρχουν 5 εκατομμύρια λόγοι να εξηγήσει κανείς περιφερειακά ότι είναι αντίθετος με την επιβολή κυρώσεων είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε από τους Αμερικανούς είτε από την ελληνική συμμετοχή. Απλά το κάνει με το δικό τρόπο ο καθένας, μην τον πουν και φιλορώσω. Σε ό,τι αφορά τις ανακοινώσεις της Ρωσικής Πρεσβείας που είπε ο Μάκης, είναι σοβαρά πράγματα για πρώτη φορά ρωσική κυβέρνηση κτλ. Υπάρχει μια άσκηση σε αυτή τη χώρα η οποία γίνεται καθημερινά. Κάθε φορά που λέγανε κάτι οι Αμερικάνοι για μας, θυμώναμε. Εμείς και πηγαίναμε και λέγαμε φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι. Κάναμε απεργία. Τώρα κοντεύουμε να τους ζητήσουμε συγγνώμη γιατί η κυβέρνηση δεν σκέφτεται όπως εμείς. Είμαστε πάρα πολύ στοικοί. Είμαστε περίπου η μισή ελληνική κοινωνία καλύπτει το κενό που έχουν αφήσει εκείνες οι κοπελίτσες που πήγαιναν στα Καλλιστεία, οι οποίες όταν τις λέγανε τι σκέφτεσαι για το μέλλον της ανθρωπότητας, λέγανε ειρήνη και γαλήνη σε όλο τον κόσμο. Ο θήτης ξαφνικά δεν βομβαρδίζει, απλά είμαστε υπέρ της ειρήνης όλοι. Κλείνοντας τα μάτια στο ποιος βομβαρδίζει, αφήνω βέβαια εκείνους τους γελίους οι οποίοι είναι υπέρ του θήτη και το δηλώνουν ευθαρσώς. Με επιχειρήματα σαν και αυτά που είπε ο Μάκης ότι μπορεί να θέσει ο Ερντογάν στο Μητσοτάκη. Δηλαδή, ο Ερντογάν μπορεί να πει στο Μητσοτάκη ότι απειλείται η Τουρκία γιατί έχει στρατεύματα η Λίμνος. Ενώ, ας πούμε, το αεροπλάνο από την 110 πτέρυγα μάχης στη Λάρισα και από την άλλη στην Αγίαλο μπορεί να φτάσει σε 3 λεπτά στην Τουρκία. Το πρόβλημα του Ερντογάν είναι ότι υπάρχουν όπλα στη Λίμνο. Από εκεί φοβάται με τη φάη. Που είναι ακριβώς η ίδια πρόφαση αναμαρτίες που έχει και ο Πούτιν τώρα, ο οποίος νιώθει ότι απειλείται από την Ουκρανία και όχι όπως είναι σήμερα, αν η Ουκρανία μπει στο ΝΑΤΟ και αν το ΝΑΤΟ αποδεχθεί να μπει στην Ουκρανία. Λοιπόν, κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε κάτι, ότι ωραία είναι η ιδεολειψία μας, ωραίος είναι ο αντιδυτικισμός μας, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να βάλουμε τα πράγματα κάτω και να σκεφτούμε το σήμερα, πέρα από συναισθήματα. Το σήμερα λοιπόν δείχνει έναν τύπο, ο οποίος δεν έχει την νομιμοποίηση ενός δικτάτορα, 22 χρόνια είναι ηγέτης της Ρωσίας, να τα βλέπουμε εμείς που θέλουμε πρόωρες εκλογές κάθε φορά, κάθε 3 χρόνια. Αυτούς δεν τους κούρασε ποτέ ο Πούτιν. Τον θέλουν για καμιά πενινταριά ακόμα. Δεν έχουν να φάνε εντωμεταξύ. Αλλά περνάνε καλά. Τους πείθει ότι τους απειλούν ή τουλάχιστον κάνουν ότι πείθονται. Γιατί βλέπω ότι όποιος δεν πείθεται πάει φυλακή κατευθείαν. Και μάλιστα συλλαμβάνεται μπροστά στις κάμερες χωρίς να φωνάζει κανένας για αστυνομοκρατία. Και έχουμε πρόβλημα με τη Δύση. Και δεν έχουμε πρόβλημα με τον δικτάτορα, έχουμε πρόβλημα με την Ουκρανία που του είπε όχι, ενώ είμαστε η χώρα που αυτοδιαφημίζεται γιατί είπε όχι στο Χίτλερ. Μια χαρά τα βρίσκω. Μόλις λοιπόν πει τώρα ο Μητσοτάκης, λέει ο Μάκης, ο Ερντογάν στο Μητσοτάκη για την αποστρατικοποίηση, τι θα πει ο καημένος ο Μητσοτάκης? Κάτι θα βρει να πει ρε Μάκη. Έχει κάνει συνάντηση ο Ερντογάν και με τον Παυλόπουλο και με τον Τσίπρα και ξανά με τον Μητσοτάκη και με το Δένδια και δεν μας πήραν τα σόβρακα. Κάτι βρέθηκε να πει και η ελληνική πλευρά. Δεν ξέρω αν έπρεπε να πάει όλο το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών. Μια χαρά τα καταφέρουν οι εκάστοτε πρωθυπουργοί μας. Εκτός και αν θέλει να στείλουμε τον πρόεδρο των Λαϊκών Αγορών. Να μην στέλνουμε τον πρωθυπουργό σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, ας σοβαρευτούμε λίγο. Ας βάλουμε τη λογική να δουλέψει. Ας σκεφτούμε μια φορά πέρα από τα κολλήματά μας. Διότι σκεφτείτε να έβγαινε η Αμερικάνικη κυβέρνηση επισήμως και να μας έλεγε τι κανάλι θα παρακολουθούσαμε στην Ελλάδα. Θα είχε ενεργοποιηθεί ο Καζάκος μαζί με τον Κοντονή, θα είχαν στήσει ένα δικαστήριο έξω από στην πλατεία Συντάγματος, θα είχαν μαζευτεί και χιλιάδες άλλοι και τα φωνάζαν, όπως
βγήκαν οι 15 γελοί της εθνικής κληρικής σκηνής, ανάμεσα στους οποίους και διαφώνησαν με το ενός λεπτού σιγή στην Ουκρανία, ανάμεσα στους οποίους ήταν και υποστηρικτές του Κουφοντίνα. Εντάξει τώρα, έλεος. Κάποια στιγμή θα πρέπει αυτή η χώρα να αποδείξει ότι ένα μεγάλο μέρος της έχει λογική. Μάλιστα. Μάκη, ένα δικό σύντομο σχόλιο αν θες να κλείσουμε. Εγώ θέλω να πω ότι δεν πρέπει κάποιοι να μπερδεύουν τη βούρτσα με οτιδήποτε άλλο. Και έχουν αρχίσει και την μπερδεύουν. Διότι άλλο πράγμα είναι τα καλλιστεία και άλλο πράγμα είναι η εθνική κατάσταση αυτή την ώρα στο Αιγαίο. Αυτό που αντιμετωπίζει η Ελλάδα αυτή την ώρα από την Τουρκία δεν το έχει ξανά αντιμετωπίσει. Πρώτη φορά η Τουρκία έχει αεροπλανοφόρο και πρέπει να το κατεβάσει κατά μεσής της Μεσογείου και εμείς τα κοιτάζουμε από μακριά. Οι Τούρκοι φτιάχνουν όπλα τα οποία τα πουλάνε και εμείς επίσης κοιτάζουμε από μακριά. Μάλιστα. Και οι Τούρκοι μας πιέζουν απίστευτα. Ποτέ άλλοτε, αν εξαιρέσει κανείς το 87, δεν είχαμε τέτοια πίεση από τους Τούρκους. Ναι. Ούτε είχαν φτάσει Τούρκοι κακιοτρύπανα λίγο έξω από την Κρήτη άλλη φορά. Λοιπόν, δεν τα πράγματα όπως ήταν τη δεκαετία του 80, ούτε όπως ήταν τη δεκαετία του 90. Και ποτέ άλλοτε ξένη πρεσβεία δεν μιλούσε έτσι για την ελληνική κυβέρνηση και για τους Έλληνες όπως μίλησε η ρωσική πρεσβεία το τελευταίο διάστημα. Άρα, κάθε φορά που κατεβάζαμε τα βρακιά μας στη Δύση, η Δύση μας την έφερνε. Εάν τώρα κάποιοι θέλουν να τα ξανακατεβάσουν τα βρακιά τους στη Δύση, ας τα ξανακατεβάσουν. Απλά να παρακολουθούν την ιστορία και να ξέρουν τι μπορεί. Δεν ξέρω αν έρχεται, μακάρι να μην έρθει. Αλλά να ξέρουν τι μπορεί να έρθει. Αφού δεν καταλαβαίνετε ελληνικά αλλιώς, έστω με τα βρακιά κατεβασμένα, κάποιοι μπορεί να συνειδητοποιήσουν τι σημαίνει αυτό. Ανδρέα, κάτι θέλεις να πεις για να κλείσουμε? Όχι. Θα αφήσω το Μάκη να κερδίσει τις εντυπώσεις. Μάλιστα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Μάκη. Γεια χαρά. Ευχαριστώ, Ανδρέα. Καλό απόγευμα και στους δύο, κύριοι. Καλό απόγευμα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μείνετε μαζί μας με τους καλεσμένους της εκπομπής μας. Εδώ λοιπόν και πάλι μαζί σας και πάμε να καλωσορίσουμε αμέσως τώρα τον βουλευτή Καρδίτσας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Κοτσό. Κύριε Κοτσό, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κυρία Σμακοβλή. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Και θα ξεκινήσουμε από τι άλλο, κύριε βουλευτά. Πολλά καλή Σαρακοστή να έχουμε. Να είστε καλά επίσης. Καλή και να περάσουν όλα τα δύσκολα που συμβαίνουν στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο συνολικότερα. Μακάρι αυτό να γίνει πάρα πολύ σύντομα. Περιμένουμε όλοι με αγωνία να δούμε το τέλος σύντομα αυτού του πολέμου. Όμως το σκηνικό δυστυχώς παραμένει δραματικό. Οι εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα, κυρίως με τον πόλεμο, με φώτο τον πόλεμο της Ουκρανίας, είναι πυκνές. Και θα ήθελα καταρχάς ένα δικό σας σχόλιο για αυτή την κρίση που μπορεί να σημαίνει και για τη χώρα μας ο πόλεμος στην Ουκρανία. Είναι αλήθεια ότι βιώνουμε μία πολύ δύσκολη κατάσταση. Ίσως από τις πιο δύσκολες μεταπολιτευτικά καταστάσεις που βιώνει η Ευρώπη αλλά και ο κόσμος ολόκληρος. Αυτή η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα τόσο σε γεωπολιτικό επίπεδο όσο σε οικονομικό επίπεδο αλλά και σε ενεργειακό επίπεδο. Και βεβαίως επηρεάζει άμεσα και την Ελλάδα αλλά και το σύνολο της Ευρώπης. Είναι αλήθεια ότι αυτή η απρόκλητη, θα έλεγα, εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, μια προσπάθεια αναθεωρητισμού των σύνορων που υπάρχουν όπως τα γνωρίζουμε σήμερα, έχει αλυσιδωτές αντιδράσεις. Καταρχάς δοκιμάζεται σκληρά ο ουκρανικός λαός, στον οποίο εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας και την υποστήριξή μας. Χιλιάδες, για να μην πω εκατομμύρια προσφύγων εγκαταλείπουν τη χώρα τους. Πολλοί εξ αυτών κατευθύνονται στην Ελλάδα, δεδομένου ότι και το ελληνικό στοιχείο είναι ιδιαίτερα έντονο και ναι, ζωντανό στην Ουκρανία, αλλά από εκεί και πέρα οι επιπτώσεις είναι τεράστιες, το βιώνουμε καθημερινά με τις τεράστιες αυξήσεις στο επίπεδο της ενέργειας, στο επίπεδο του πετρελαίου, στο επίπεδο του φυσικού αερίου, που συμπαρασύρουν συνολικά τα προϊόντα και τα αγαθά του καλαθιού της νοικοκυριάς. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι έχουμε μπει σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση για την οποία
απαιτούνται ευρύτερες συνεργασίες και γι' αυτό εκτιμώ ότι η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού μας, του κυρίου Μητσοτάκη, να αναδείξει το ζήτημα των ενεργειακών τιμών σε ευρωπαϊκό ζήτημα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και ελπίζω η Κομισιόν εντός της ημέρας από ό,τι αναμένεται να λάβει συγκεκριμένες αποφάσεις ούτως ώστε να έχουμε μια αντιμετώπιση στεναρή και αποφασιστική σε αυτό το ράλι αύξησης των τιμών τόσο του φυσικού αερίου όσο και του πετρελαίου αλλά και του ηλεκτρικού ρεύματος. Γεγονός που δοκιμάζει το ελληνικό νοικοκυριό, γεγονός που δοκιμάζει την ελληνική οικονομία, τις επιχειρήσεις, αλλά το σύνολο της δραστηριότητας στη χώρα μας και στην Ευρώπη συνολικότερα. Μάλιστα, στρεφόμαστε πια στην Ευρώπη αναμένοντας από εκεί μέτρα. Σε επίπεδο χώρας θεωρείτε ότι έχουμε εξαντλήσει κάθε μέτρο που ως κυβέρνηση, η κυβέρνηση θα μπορούσε να έχει λάβει απέναντι σε αυτές τις διαρκείς ανατιμήσεις, απέναντι σε αυτό το κύμα της ακρίβειας? Να σημειώσω εδώ, κυρία Σαμακοβλή, ότι μέχρι στιγμής η κυβέρνησή μας από το Σεπτέμβρη που ξεκίνησε η ενεργειακή κρίση μέχρι και σήμερα που κορυφώνεται λόγω της έντασης που υπάρχει και της εμπόλεμης κατάστασης που υπάρχει στην Ουκρανία έχει δαπανίσει το πολύ σημαντικό ποσό των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να υποστηρίξει ευάλωτα νοικοκυριά, να υποστηρίξει επιχειρήσεις, να υποστηρίξει ανέργους, να υποστηρίξει αγρότες απέναντι σε αυτό το κύμα της ακρίβειας που συμβαίνει και που ξαναλέω δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι διεθνές, ναι. Είναι πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Είναι όμως τόσο μεγάλος ο αριθμός, κύριε Κοτσέ, των πολιτών, των επιχειρήσεων που χρειάζονται αυτής της ενίσχυσης, που τελικά όταν γίνεται η διανομή αυτών των χρημάτων, μοιάζουν ότι δεν είναι ικανά για να αντιμετωπίσουν το κάθε πρόβλημα ξεχωριστά. Θα έρθω να πω ότι δεν είναι δυνατόν ο κρατικός προϋπολογισμός να καλύψει και να απορροφήσει το σύνολο των αυξήσεων. Καταβάλλεται όμως από την πλευρά μας και νομίζω ότι αυτό είναι αναγνωριστέο από το σύνολο των συμπολιτών μας, μια τεράστια προσπάθεια να εξαντληθεί κάθε περιθώριο και το τελευταίο περιθώριο, δημοσιονομικό περιθώριο που έχει ο προϋπολογισμός μας, προκειμένου να σταθούμε στο πλευρό των δοκιμαζόμενων Ελληνίδων και Ελλήνων. Αρκεί να σας πω ότι πρόσφατα είχαμε την επιστροφή του 80% της ρήτρας αναπροσαρμογής στους αγρότες που το βλέπουν στους λογαριασμούς του ρεύματος και που είναι μια σημαντική βοήθεια. Η ανακοίνωση επίσης και η διεύρυνση, αν θέλετε, της απάλληψης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο ξεφεύγει από την αρχική ανακοίνωση που αφορούσε τους αγρότες που είναι συνεταιρισμένοι ή που έχουν συμβολιακή γεωργία ή είναι νέοι αγρότες και πάει στο σύνολο των αγροτών και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τη Θεσσαλία που είναι μια κυρίαρχα αγροτική περιοχή. Επίσης μέσα από αυτή την προσπάθεια στήριξη των επιχειρήσεων καλύπτεται το 50% της ενεργειακής αύξησης που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, ενώ μια σημαντική βοήθεια έχει κατευθυνθεί και προς τα ελληνικά νοικοκυριά με πρώτη προτεραιότητα τους ευάλωτους συμπολίτες μας. Να αναγνωρίσω όμως ότι οι αυξήσεις είναι τεράστιες, είναι δυσθεώρητες, δεκαπλασιάστηκαν οι τιμές και του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, συμπαρασύρουν το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας, εξαντλούμε κάθε περιθώριο, είναι όμως, καταλαβαίνετε κι εσείς, αδύνατο να καλυφθεί το σύνολο της αύξησης. Θεωρώ ότι μετά και την σημερινή συνεδρίαση της Κομισιόν, όπου ελπίζω να έχουμε θετικά νέα για ευρωπαϊκή αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, να έχουμε περαιτέρω περιθώρια υποστήριξης αλλά και συμπαράσταση των συμπολιτών μας απέναντι σε αυτό το κύμα των ανατιμήσεων. Σε διαφορετική περίπτωση, κύριε Βουλευτά, σε διαφορετική περίπτωση που δεν έχουμε από εκεί κάποιες εξελίξεις, λαμβάνετε και εσείς φανταζόμαστε τα μηνύματα. Είναι μονόδρομος για την Ευρώπη, η οποία Ευρώπη αντιλαμβάνεται πλέον τις αδυναμίες της. Γιατί μπορεί να υπήρχε μια οικονομική ισχυρή ένωση, δυστυχώς όμως δεν υπήρχε μια ένωση ούτε στο επίπεδο της κοινής αμυντικής πολιτικής, ούτε και στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής, της ενιαίας ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής και βεβαίως της ενιαίας ενεργειακής πολιτικής. Βλέπετε δυστυχώς η Ευρώπη εξαρτάται κατά 45%, η χώρα μας κατάται λιγότερο από το εισαγόμενο από τη Ρωσία φυσικό αέριο. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί και γι' αυτό πρέπει να ληφθούν απαραίτητα και άμεσα μέτρα, ούτως ώστε η Ευρώπη να ανοιχνεύσει και αλλού ενεργειακές πηγές, αλλά κυρίως για τη χώρα μας είναι εξαιρετικής σημασίας να συναποφασίσουμε όλες οι πολιτικές δυνάμεις αλλά και η κοινωνία μας τι ενεργειακό μείγμα θέλουμε για τη χώρα μας. Θα επιμείνουμε στα εισαγόμενα ακριβά και ρυπογόνα καύσιμα
που βλέπετε τι προβλήματα δημιουργούν όταν έχουμε τέτοιες εντάσεις στην ευρύτερη περιοχή, ή θα αξιοποιήσουμε το σύνολο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που διαθέτει η χώρα μας, ούτως ώστε να είμαστε αυθύπαρκτοι ενεργειακά, να καλύπτουμε τις ενεργειακές μας ανάγκες με ενεργειακές πηγές που έχουμε στη χώρα μας, είτε αυτές λέγονται υδροηλεκτρικά, είτε λέγονται φωτοβολταϊκά, είτε αιωλικά πάρκα, είτε η γεωθερμία. Και βλέπετε, ιδιαίτερα για τη Θεσσαλία, πόσο σημαντικό είναι αυτό, την ώρα που αντιμετωπίζουμε αυτή την τεράστια ενεργειακή κρίση, να έχουμε το παράδοξο φαινόμενο, το φράγμα της Μεσοχώρας, ένα μεγάλο υδροηλεκτρικό έργο που κόστισε στον ελληνικό λαό πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ, είναι κατασκευασμένο από το 2001 και είναι κατασκευασμένο όχι μόνο το φράγμα, αλλά και το ίδιο το εργοστάσιο, και παραμένει ανενεργό, που θα μπορούσε να αποδίδει 165 ΜΒ καθαρής ενέργειας. Καταλαβαίνετε τι μεγάλη ανακούφιση θα ήταν για το ενεργειακό μας σύστημα όλη αυτή η διαδικασία. Και γιατί λοιπόν δεν προχωράμε? Και στη ΔΕΗ 30 με 40 εκατομμύρια καθαρά κέρδη. Γιατί δεν προχωράμε με πιο γρήγορο βηματισμό? Δυστυχώς αιμονές, ιδεολειψίες και προσφυγές διαρκώς στο Ανώτατο Δικαστήριο του Συμβούλου της Επικρατείας έχουν καθυστερήσει και έχουν αναδείξει αυτό το έργο ως ένα σύγχρονο έργο ελληνικής αβελτηρίας και ελληνικού αυδηρητισμού. Ένα έργο που είναι ένα σύγχρονο γεφύρι της Άρτας. Για να μην αναφερθώ βεβαίως και στο έργο της μερικής μεταφοράς των νερών του Άνω Ρου του Αχελώου για τη Θεσσαλία, έργο ζωτικής σημασίας για το Θεσσαλικό κάμπο, μιας και η ταπείνωση του υδροφόρου ορίζοντα είναι τεράστια. Υπολοιπόμεθα 3 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα νερό στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, αλλά και ταυτόχρονα, πέρα από την αντιμετώπιση του υδατικού ζητήματος για τη Θεσσαλία, είναι επίσης ένα ενεργειακό έργο το οποίο μπορεί να λειτουργήσει δύο υδροηλεκτρικά, το ένα κατάντι της λεκάνης απορροής του Αχελώου και το άλλο στο Μουζάκι, με τον ερχομό των νερών του Αχελώου προς την περιοχή μας. Αντιλαμβάνεστε ότι και αυτό θα ερχόταν να συνδράμει στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών μαζί με τα αιωλικά πάρκα που πρέπει να γίνουν όπου απαιτείται, γιατί καταλαβαίνω ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ή αν θέλετε τα έργα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είναι έργα ευάλωτα στην κοινωνική κριτική. Όμως δεν πρέπει ούτε να τα θεοποιούμε, αλλά ούτε και να τα δαιμονοποιούμε. Μέσα από ένα σοβαρό και στιβαρό χωροταξικό σχέδιο, να δούμε πού μπορούν να αναπτυχθούν αιωλικά πάρκα, χωρίς να διαταράσουμε υψηλής φυσικής αξίας και αισθητικής αξίας φυσικό περιβάλλον, πού μπορούν να γίνουν υδροηλεκτρικά, πού μπορούν να αναπτυχθούν φωτοβολταϊκά, ούτως ώστε η συνδρομή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της χώρας μας να είναι η μεγαλύτερη δυνατή, και ταυτόχρονα να απεξαρτηθούμε από εισαγόμενα καύσιμα, είτε αυτό λέγεται φυσικό αέριο, είτε πετρέλαιο, που ενέχουν τους κινδύνους που είδαμε πιο πριν. Ναι, αλλά εδώ μιλάμε για μεγάλα έργα, έργα ζωής, κυρίως όπως είπατε και εσείς για την περιφέρεια της Θεσσαλίας, τα οποία όμως είναι εγκλωβισμένα σε προσφυγές, δηλαδή αναμένουμε αποφάσεις δικαιοσύνης, και αναρωτιέται κανείς σε αυτή την κατεύθυνση δεν θα έπρεπε να ληφθούν κάποιες πρωτοβουλίες από πλευράς κυβέρνησης ή εμπλεκόμενων αρμόδιων υπουργείων, ώστε να μην υπάρχουν τόσο χρονοβόρες διαδικασίες, ειδικά όταν πρόκειται για τόσο μεγάλα αναπτυξιακά έργα. Έχετε δίκιο, κυρία Σαμακοβλή. Το δικαστικό μας σύστημα δυστυχώς είναι εξαιρετικά αργό, εξαιρετικά δυσκίνητο, για να μην πω και δυσκύλιο. Με αποτέλεσμα, όποια από αυτά τα έργα, και όχι μόνο έργα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και άλλα αναπτυξιακά έργα, ακριβώς, έχω πλήστα όσα παραδείγματα στην περιοχή μου που ενεπλάκησαν σε δικαστικές διαμάχες, καθυστέρησαν πάρα πολύ. Ευελπιστώ, μέσα σε αυτόν τον οριμαγδό που έχει φέρει ο πόλεμος στην Ουκρανία, να έχουμε και το θετικό αποτύπωμα να λειτουργήσει όλη αυτή η διαδικασία ως καταλύτης για επιτάχυνση πολιτικών και δικαστικών διαδικασιών, αλλά και κοινωνικών διαδικασιών, ούτως ώστε να ξεπεράσουμε αναστολές, φοβίες, ιδεολειψίες και αιμονές, και να επενδύσουμε σε αυτόν τον πλούτο που μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει για τη χώρα μας, μπορεί να έχει για τους συμπολίτες μας. Μακάρι αυτό να συμβεί πολύ γρήγορα. Κύριε Κοτσέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Χαρά μου. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Ευχόμαστε. Να είστε καλά. Πάμε εμείς, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο να αλλάξουμε θέμα και θα υποδεχθούμε μαζί μας, έτσι, για μια πολύ σημαντική, σπουδαία είδηση, το μέλος της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας, τον κύριο Βασίλη Ηλιόπουλο. Κύριε Ηλιόπουλε,
Καλό απόγευμα και σε εσάς. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα και σε εσάς. Έχουμε να ακούσουμε από σας μια πολύ έτσι σημαντική είδηση μέσα σε αυτό τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει στην Ουκρανία. Απλώνετε χέρι βοήθειας με το δικό σας τρόπο σε ανθρώπους που πλήττονται από αυτόν τον πόλεμο και αναμένετε να φιλοξενηθούν εδώ στην περιοχή μας. Για πείτε μας πιο συγκεκριμένα. Ναι, ακριβώς δεν ξεκινάει από εμάς, ξεκινάει από μέλος της δικής μας ομάδας λέσης ειδικών δυνάμεων. Ήταν πρωτοβουλία καθαρά ατομική καταρχήν. Κάποιο μέλος μας ο οποίος είχε κάποιες φιλικές σχέσεις εδώ και χρόνια στο Βόλο με μια κοπέλα η οποία έχει ουκρανική καταγωγή. Ασχολήθηκε λίγο με το θέμα και επειδή είχε και ένα πατρικό σπίτι το οποίο ήταν ανενεργό τα τελευταία χρόνια, αποφάσισε να κάνει κάποιες κινήσεις, να φέρει κάποια άτομα να τα φιλοξενήσει εδώ. Μας ενημέρωσε για αυτό το οποίο σκέφτεται. Συμφωνήσαμε και φυσικά και εμείς θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Από ό,τι είχαμε την πληροφόρηση την πρώτη πριν από 2-3 μέρες, θα ερχόντουσαν 6 άτομα, τα οποία σιγά σιγά από ό,τι είδαμε φτάσαν τα 9. Η τελευταία πληροφόρηση ήταν ότι σήμερα το πρωί περάσαν τα σύνορα του Μαχώνα και κατευθύνονται προς τον Βόλο. Εμείς προσπαθήσαμε όσο μπορούσαμε σαν ομάδα, σαν λέσχη, να δώσουμε στον εθελοντή μας διάφορα προϊόντα, τρόφιμα, ειδική νήση και ό,τι άλλο χρειαστεί για να κάνει. Πρόκειται για οικογένειες ή για μεμονωμένα άτομα? Από ό,τι καταλάβαμε, φυσικά, χωρίς να ακόμα να έχουμε τις απόλυτες πληροφορίες, προφανώς είναι οικογένεια. Είναι 4 μέλη υπερήλικες, λογικά είναι οι 4 παππούδες, 2 άντρες και 2 γυναίκες, 2 μητέρες και 3 παιδιά. Μάλιστα. Τα παιδιά είναι από 3, 4 και 7 χρονών. Λογικά είναι οικογένεια ή 2 οικογένειες τουλάχιστον μαζί, ας πούμε. Μάλιστα. Δεν έχουν, μας είπατε, αφηχθεί ακόμη στην περιοχή μας? Όχι, μέχρι πριν από λίγο τουλάχιστον που είχαμε, δεν είχε φτάσει στο Βόλο τουλάχιστον η οικογένεια. Αυτά τα 9 άτομα τα περιμένουμε, προσπαθούμε να μην δώσουμε όσο πολύ έτσι δημοσιότητα κλπ. Το θελοντής που τους κάλεσε και θα τους φιλοξενήσει δεν ήθελε να δώσει περισσότερα στοιχεία. Ούτως ή άλλως ξέρετε πολύ καλά ότι εμείς δεν προσπαθούμε να κάνουμε κάτι, ας το πούμε, σαν πυροτεχνήματα που λέω πολλές φορές, ούτως ή άλλως. Το γνωρίζουμε αυτό και οι δράσεις σας και οι πρωτοβουλίες σας πολλές φορές προβάλλονται γιατί αποτελούν και παράδειγμα. Γι' αυτό ακριβώς και το κάναμε κι εμείς, γι' αυτό το κάναμε μια μικρή παρουσίαση, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος θα ενδιαφερθεί, πολλοί κόσμος που θα ακολουθήσει τον δρόμο αυτό και γι' αυτό ακριβώς και το χρησιμοποιήσαμε. Ακριβώς. Εσείς τώρα έχετε φροντίσει ως λέσχη ειδικών δυνάμεων μετά από αυτή την πρωτοβουλία του μέλους σας, όπως είπατε, να παραχωρήσει το σπίτι του για τη φιλοξενία αυτών των 9 ανθρώπων. Έχετε φροντίσει για οτιδήποτε χρειαστεί σε θέρμανση, τρόφιμα, ρουχισμό? Θα χρειαστεί κάποια άλλη βοήθεια ενδεχομένως από όσους μας παρακολουθούν? Κοιτάξτε, ακόμα δεν γνωρίζουμε. Εμείς προσπαθήσαμε να υπάρχουν τα τρόφιμα που πρέπει να υπάρχουν εκεί πέρα, τα σκεπάσματα και όλα αυτά. Είμαστε αναμονή να δούμε τι ρουχισμός θα υπάρξει, θα χρειαστεί, αν χρειαστεί από τους ανθρώπους αυτούς. Έχουμε ήδη κάποια αποθέματα. Ναι. Αλλά και επειδή εγκαταλείφθηκε και πολλοί κόσμος να βοηθήσει αναλόγως ηλικίας των παιδιών, με τροφές ή οτιδήποτε άλλο, είμαστε σε αναμονή να δούμε τι θα χρειαστεί από εδώ και πέρα και με κάποια λογική έτσι, σειρά και χρονικό περιθώριο θα τα καλύψουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Τώρα από τους συγκεκριμένους 9 ανθρώπους έχουμε εικόνα ενδεχομένως, κύριε Ηλιόπουλε, πώς κατάφεραν να ξεφύγουν από εκεί, πόσες μέρες ταξιδεύουν, κάτω από τι συνθήκες? Έχουμε κάποια εικόνα? Όχι, δεν έχουμε πολλές πληροφορίες, επειδή το διαχειρίζεται αυτή η κοπέλα, η φίλη μας τέτοια, και προσπαθούμε να μην την πιέζουμε με πολλές λεπτομέρειες κλπ. Ξέρουμε σίγουρα, εφόσον είχαμε ενημερωθεί εμείς πριν από 4 μέρες περίπου τουλάχιστον που θα ερχόντουσαν, σίγουρα το ταξίδι έχει ξεκινήσει πιο μπροστά, τουλάχιστον πριν από 4 μέρες, και ελπίζουμε να τελειώσει λίγες ώρες για να ησυχάσουν και αυτοί οι άνθρωποι. Κύριε Ηλιόπουλε, για άλλη μια φορά συγχαρητήρια σε όλους σας και περιττώ να πω ότι θα είμαστε εδώ για οτιδήποτε χρειαστεί. Έτσι, να συνδράμουμε
μέσω της δημοσιότητας του θέματος, αλλά και εμείς στη δική σας προσπάθεια για αυτούς τους 9 ανθρώπους και πιθανότατα για άλλους που θα καταφθάσουν τις επόμενες ημέρες από την εμπόλεμη ζώνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λιόπουλε. Το ξέρουμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόθεσή σας και ελπίζουμε να τα καταφέρουμε. Να είστε καλά, είμαστε βέβαιοι γι' αυτό θα το καταφέρετε. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Και σε ένα ακόμη θέμα να περάσουμε εμείς, κυρίες και κύριοι, καθώς παγκόσμια ημέρα της γυναίκας σήμερα. Παρακολουθούσαμε νωρίτερα και μέσα από τα ρεπορτάζ διαφορετικά τα μηνύματα στη σημερινή εποχή. Είναι όμως μαζί μας για να μας μιλήσει γι' αυτό η κυρία Γιώτα Παπανικολάου, είναι η Αντιπρόεδρος της Ένωσης Γυναικών. Κυρία Παπανικολάου, καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε και εσείς στην εκπομπή μας σήμερα. Καλησπέρα και σε εσάς. Παγκόσμια ημέρα γυναίκας, λοιπόν, 8 Μαρτίου. Μια ημέρα στην οποία έτσι αναδεικνύουμε τα ξεχωριστά μηνύματα αυτής της γυναίκας, θέλοντας πρωτίστως να υπενθυμίσουμε έτσι κάποια βασικά που πρέπει όλοι να θυμόμαστε για τις γυναίκες. Έτσι. Λοιπόν, να σας πω, είναι μέρα αγώνα σήμερα και θέλουμε και εμείς να στείλουμε το δικό μας μήνυμα, που είναι ότι η πάλι για τη γυναικεία ισοτιμία είναι η ασπίδα προστασίας απέναντι στην εκμετάλλευση, τη βία και τον πόλεμο. Σαν σήμερα, το 1857, στη Νέα Υόρκη, οι εργάτριες στην υφαντουργία ξεσηκώθηκαν και κάναν απεργία προκειμένου να διεκδικήσουν καλύτερες συνθήκες εργασίας, μείωση του ωραρίου εργασίας, ίσα δικαιώματα με τους άντρες συναδέλφους τους. Ο αγώνας τους βέβαια τότε βάστηκε μέημα, δεν πήγε όμως χαμένος, αλλά είναι μια λαμπρή σελίδα για την ιστορία του παγκόσμιου γυναικείου κινήματος. Και το πραγματικό περιεχόμενο της σημερινής ημέρας, της Παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας. Μ' ακούτε? Φυσικά και σας ακούμε, σας παρακολουθούμε. Ωραία. Είναι ότι είναι μια μέρα διεκδίκησης για όλες τις γυναίκες οι οποίες βιώνουν την εργασιακή εκμετάλλευση, την κοινωνική καταπίεση και την φυλετική ανισοτιμία. Μάλιστα. Σήμερα, παρόλο που είμαστε πλέον στον 21ο αιώνα, οι διεκδικήσεις μας είναι οι ίδιες. Βλέπουμε τα εργασιακά μας δικαιώματα να καταπατούνται, βλέπουμε την κατάργηση του 8ωρου, με τον τελευταίο νόμο, με τις απλήρωτες υπερορίες. Επίσης, όχι μόνο για τις εργαζόμενες, αλλά και για τις αυταποσχολούμενες, που και αυτές περνάνε δύσκολες συνθήκες εργασιακές, αναγκάζονται να είναι όλη μέρα μέσα στο μαγαζί τους, γιατί δεν είναι και εύκολο να έχουν κάποιον υπάλληλο. Οπότε και σήμερα διεκδικούμε πάλι σταθερή δουλειά για όλες τις γυναίκες, με σταθερό ημερομίσθιο, με ημερομίσθιο αξιοπρεπές, έτσι ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες μας και τις απαιτήσεις της εποχής. Μάλιστα. Είναι οι διεκδικήσεις, όπως λέτε, που παραμένουν, αλλά ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει στην Ουκρανία δεν μπορεί όλους μας παρά να μας κάνει να στρέφουμε τη ματιά μας, το ενδιαφέρον μας, στις γυναίκες εκείνες, στις γυναίκες του πολέμου, στις γυναίκες που φορούν τα στρατιωτικά, που παίρνουν τα όπλα για να πολεμήσουν και εκείνες, αλλά και σε όσες ως μητέρες παίρνουν τα παιδιά τους είτε σε καταφύγια για να τα προστατεύσουν, είτε για να πάρουν το δρόμο του ξεριζωμού. Νομίζω ότι η σημερινή ημέρα αποκτά αυτή την ιδιαίτερη σημασία εν μέσω πολέμου, κυρία Παπανικολάου. Ναι, αυτό είναι αλήθεια και είμαστε αλληλέγγυες όλες αυτές τις γυναίκες που βρίσκονται σε αυτόν το πολύ δύσκολο, αυτή την πολύ δύσκολη θέση αυτές τις μέρες, που προσπαθούν είτε να γλιτώσουν από τον πόλεμο, είτε ψάχνουν να βρουν ένα μέρος, έχουν γίνει πρόσφυγες και προσπαθούν να βρουν ένα μέρος για να περάσουν από εδώ και πέρα. Είναι πραγματικά πολύ άσχημο, είναι επικίνδυνες καταστάσεις ο πόλεμος. Εμείς θεωρούμε ότι δεν πρέπει να έχει ούτε η χώρα μας καμία εμπλοκή σε αυτόν τον πόλεμο.
Γιατί οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν πράγματα μεταξύ τους. Μάλιστα. Ένα επίσης ζήτημα που κυριαρχεί για τις γυναίκες τους τελευταίους ειδικά μήνες έχει να κάνει με τα αυξημένα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και το χρόνο που πέρασε, αλλά και συνεχίζεται και τώρα, τους πρώτους μήνες του νέου έτους, οι γυναίκες που χάνουν τη ζωή τους από τα χέρια συζύγων τους, συντρόφων τους ή πρώην συζύγων και συντρόφων. Ναι. Καταρχήν όλα αυτά τα περιστατικά είναι κατακριτέα. Από εκεί και πέρα, για μας αυτά τα περιστατικά βίας είναι η κορυφή του παγόβουνου. Γιατί η βία είναι πολύμορφη. Mm-hmm. Δηλαδή, βία είναι και η εργασιακή εκμετάλλευση. Βία είναι και η ανεργία. Βία είναι και ο πόλεμος, η προσφυγιά. Επειδή στην σημερινή κοινωνία καλλιεργείται ο ανταγωνισμός, ο ατομισμός, ο εγωισμός, όλα αυτά επηρεάζουν και τις οικογενειακές σχέσεις και τις διαπροσωπικές. Ναι, ευτυχώς όμως... Είναι αυτά το έδαφος επάνω, συγγνώμη να... Ναι, ναι, παρακαλώ, ναι. Πάνω σε αυτό το έδαφος, λοιπόν, είναι που ανθίζει η ενδοοικογενειακή βία, η σεξουαλική κακοποίηση, οι βιασμοί ακόμα και οι δολοφονίες. Είμαστε υπέρ της αυστηροποίησης του νομικού πλαισίου, όμως δεν πιστεύουμε ότι αυτό θα δώσει τη λύση, ότι αρκεί για να λυθεί το πρόβλημα. Χρειάζεται ολόκληρη κοινωνική προστασία. Ξέρετε, υπάρχουν μόνο 19 ξενώνες σε όλη την Ελλάδα γυναικών. Δηλαδή, πρέπει να υπάρξει κοινωνική πρόνοια για να έχουν και αυτές οι γυναίκες που να απευθυνθούν. Τώρα είναι ακόμη πιο δύσκολο. Χρειάζεται δηλαδή στήριξη και αλληλεγγύη σε αυτές τις γυναίκες. Μάλιστα. Ευτυχώς όμως έχουν αναπτυχθεί δομές. Υπάρχουν τηλεφωνικές γραμμές και άλλες δομές στις οποίες μπορούν να επικοινωνήσουν γυναίκες που βιώνουν τη βία ή την κακοποίηση. Και αυτό φανταζόμαστε ότι θα είναι και ένα από τα δικά σας μηνύματα, ότι τα θύματα πρέπει να μιλούν. Υπάρχουν ειδικοί που μπορούν να βοηθήσουν, να τους βγάλουν από, από αυτό το αδιέξοδο. Κοιτάξτε, το ότι έχουν αρχίσει και μιλούν είναι, και υπάρχει δηλαδή μια γενικότερη ευαισθητοποίηση, είναι πολύ καλό και είναι μια καλή αρχή, αλλά χρειάζεται, ας πούμε, και περαιτέρω και στήριξη και διεκδίκηση. Την ανάπτυξη των υποδομών, λέτε εσείς. Αυτό ακριβώς. Και πέρα από αυτό, οι γυναίκες έρχονται και αντιμέτωπες με κάποια κοινωνικά, έτσι, κάποιες κοινωνικές συνθήκες που γίνονται, που τις καθιστούν πιο ευάλωτες, όπως είναι η ανεργία, η οικονομική εξάρτηση, και έτσι είναι δύσκολο για αυτές να πατήσουν στα πόδια τους και να απεγκλωβιστούν από μια βίαιη και παθογόνα διαπροσωπική σχέση. Εντάξει, αν το θελήσουν όμως, είναι βέβαιο ότι υπάρχει τρόπος να ξεφύγουν. Αν το πάρουν απόφαση, δεν είναι δυνατόν να παραμένουν εγκλωβισμένοι σε μια τέτοια κατάσταση. Σίγουρα θα βρεθούν. Όχι, βέβαια, όχι, βέβαια. Απλά έστω, χρειάζεται στήριξη, θέλω να πω ότι χρειάζεται στήριξη από πολλές πλευρές. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή και αυτά, και η ανεργία και η οικονομική εξάρτηση είναι ζητήματα που πρέπει να λυθούν για να μπορέσουν και οι γυναίκες να σηκώσουν ψηλά το κεφάλι και να διεκδικήσουν ότι τη ζωή τους. Σε αυτές μια καλύτερη ζωή και όλοι πρέπει να συμβάλλουμε προς αυτό. Επίσης πιστεύουμε ότι η οργάνωση των γυναικών στο γυναικείο σύλλογο, στο σωματείο τους, σε συλλόγους και με τη συλλογική πάλι για τις ανάγκες τους, αλλά και απέναντι στα αίτια που δημιουργούν όλες αυτές τις καταστάσεις, που είναι η καταπίεση των εργαζομένων και η εκμετάλλευση των εργαζομένων και του λαού. Μάλιστα. Να ακούγεται λοιπόν η φωνή των γυναικών, έτσι. Έτσι, να ενώσουμε τις φωνές μας συλλογικά για να μπορέσουμε να έχουμε αποτέλεσμα. Θα ήθελα να σας πω ότι το απόγευμα θα κάνουμε μια εκδήλωση με θέμα εκμετάλλευση, πόλεμος, βία, για να συζητήσουμε όλα αυτά τα προβλήματα πιο αναλυτικά και εκτεταμένα στο εμπορικό επιμελητήριο στις 7 η ώρα το απόγευμα, και καλούμε όλες τις γυναίκες αλλά και τους άντρες
να συμμετέχουν και να την παρακολουθήσουν. Μάλιστα. Και με αυτό το κάλεσμά σας, κυρία Παπανικολάου, θα σας ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο που ήσασταν εδώ μαζί. Εγώ ευχαριστώ. Καμία επιτυχία και στη σημερινή εκδήλωση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Επίσης. Φτάσαμε, κυρίες και κύριοι, και εμείς και στο τέλος της σημερινής εκπομπής, 5 λεπτά πριν από τις 5, θα είμαστε και πάλι αύριο μαζί σας, στις 3 ακριβώς το μεσημέρι. Μην ξεχνάτε στις 6 το απόγευμα αναλυτικά το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Άστρα. Ευχές από όλους μας για ένα όμορφο απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.